Πολύ ωραία. Ανέβηκε και το σήμα ότι υπάρχει, ότι γίνεται ηχογράφηση, καταγραφή της εκδήλωσης. Έτσι, πολύ σύντομα να σας καλωσορίσω και στη σημερινή εκδήλωση αυτής της σειράς «Λαογραφικά αρχεία και επιτόπιες έρευνες». Η αρχική μας σκέψη για αυτή τη σειρά ήταν να προβληθεί το έργο, οι εργασίες του Κέντρου Λαογραφίας, όπως παρουσιάζονται στην επετηρίδα του Κέντρου, η οποία θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία, έχει πρακτικά τυπωθεί και θα βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία σε λίγες μέρες, με ομιλίες ερευνητών για θέματα που τους έχουν απασχολήσει συνήθως επί σειρά ετών. Σήμερα λοιπόν θα λάβει το λόγο και θα μιλήσει ο συνάδελφος ο Γιώργος Βοζίκας και το θέμα του, όπως έχει ανακοινωθεί, είναι πολιτισμική διαμεσολάβηση και συνηγορία, κριτικές παρατηρήσεις για το έργο της λαογραφίας στην υπηρεσία της κοινότητας. Το ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ερευνώ, μαθαίνω, ανακαλύπτω την πόλη μου», Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Δήμος Ηλιούπολης, 2012-2013. Όπως ήδη αναφέραμε, οι ομιλίες καταγράφονται και οι προηγούμενες δύο έχουν ήδη ανέβει στο cloud και μπορεί κάποιος να τις παρακολουθήσει όποτε το επιθυμεί. Και η επόμενη ομιλία θα είναι σε 14 μέρες, την 3η 22 Ιουνίου, την ίδια ώρα. Όπως συνηθίζουμε, να αναφέρουμε λίγα βιογραφικά στοιχεία για τον αγαπητό Γιώργο Βοζίκα, τον συνάδελφο, πολύ σύντομα. Ο Γιώργος γεννήθηκε στον Εμμανουήλ Παπά Σερών, είναι απόφυτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Διδακτική της Ιστορίας και Πολιτιστική Παράδοση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, πάλι του Πανεπιστημίου Αθηνών, και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του ιδίου Πανεπιστημίου. Η διδακτορική του διατριβή εκπονήθηκε με υποτροφία από το ΟΗΚΙ και είχε ως αντικείμενο αναφοράς το πανηγύρι στη σύγχρονη πόλη. Ο Γιώργος Βοζίκας εργάζεται ως ερευνητής στο Κέντρο Λαογραφίας από το 2009, όταν εκλέχθηκε ερευνητής τέταρτης βαθμίδας, όπως υπήρχε τότε η τέταρτη βαθμίδα, τώρα δεν υπάρχει πλέον, και αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως κύριος ερευνητής, β' βαθμίδας όπως το λέμε, στο κέντρο και μάλιστα με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική λαογραφία με έμφαση στη λαογραφία της πόλης». Βέβαια, ο κύριος Βοζίκας εργάζεται στο κέντρο πολύ περισσότερα χρόνια, καθώς από το 2003 βρίσκεται μαζί μας, είναι μαζί μας, ως αποσπασμένος τα πρώτα χρόνια από την δημόσια εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των εργασιών του στο Κέντρο Λαογραφίας έχει πραγματοποιήσει πολλές και πολυήμερες εντεταλμένες ερευνητικές αποστολές, όχι μόνο στον αστικό χώρο, τον οποίο θεραπεύει όπως προανέφερα, αλλά και στον αγροτικό, τον οποίο δεν έχει καθόλου παραμελήσει, στις Σέρες, την Κορινθία, την Αχαΐα, τη Ζάκυνθο, με σκοπό την έρευνα, την εθνογραφική έρευνα και την καταγραφή υλικού. Και βέβαια αυτό το υλικό βρίσκεται στο Κέντρο Λαογραφίας, στο αρχείο. Έχει αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια εκδόσεων του Κέντρου και έχει συμμετάσχει και σε επιχειρησιακά προγράμματα, σε συνέδρια, να αναφέρω ίσως το πιο έτσι γνωστό, παρότι είναι πολλά, «Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος, ποίηση, λογοτεχνία, θέατρο», το οποίο ένα πολύ έτσι σημαντικό, θα έλεγα, συνέδριο, που έχει εκδοθεί με επιμέλεια του κ. Βοζίκα σε 3 τόμους πριν λίγα χρόνια. Και στα εκπαιδευτικά πράγματα του κέντρου και όσον αφορά τη σύνδεση του κέντρου με τις τοπικές κοινωνίες, έχει οργανώσει το πρόγραμμα για το οποίο θα μας μιλήσει σήμερα, το οποίο μάλιστα συνεχίζεται με διάφορες εκφάνσεις, θα μας το πει και ο ίδιος, και άλλα προγράμματα, προφορική ιστορία και καθημερινός πολιτισμός της Ηλιούπολης, στη
και κατά το τρέχον έρωτος αυτό το που ανέφερα, ενώ διδάσκει στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, όπως και οι περισσότεροι ερευνητές του κέντρου. Οι αυτοτελείς του μελέτες, τα άρθρα του κλπ, τις συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους, αναφέρονται όλα στο βιογραφικό του, αναλυτικό, όπως όλων των ερευνητών, που είναι αναρτημένα στο κέντρο λαογραφία.gr και στο Academy of Athens.gr. Στο έργο της παρουσίας του λαϊκού πολιτισμού στην ευρύτερη κοινότητα έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Δήμου Ηλιούπολης συγκεκριμένα σε θέματα τοπικής ιστορίας και πολιτισμού και έχει συμμετάσχει σε πολλά ντοκιμαντέρ για τη δημόσια τηλεόραση για τον σύγχρονο αστικό λαϊκό πολιτισμό. Δεν θα τα αναφέρω γιατί ίσως θα σας κουράσω να ακούσουμε τον ίδιο. Και τα θεωρητικά του έτσι ενδιαφέροντα, όπως είναι έτσι, γίνεται έτσι αντιληπτό από όσα ανέφερα ήδη, αναφέρονται στη λαογραφία της πόλης, την προφορική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και την διαχείριση του πολιτισμού, αλλά και στην συγκρότηση της ελληνικής λαογραφίας. Είναι μέλος, τέλος, να αναφέρω, της αναπληρωματικού μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας και μέλος της American Folklore Society. Έχοντας πει όλα αυτά, να δώσω το λόγο στον αγαπητό Γιώργο, να τον ακούσουμε και στην συνέχεια, αφού ολοκληρώσει, να θέσουμε, αν θέλουμε, και ερωτήματα ή και οτιδήποτε, να εκφράσουμε και τις σκέψεις μας εν συντομία. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αγαπητέ Γιώργο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα όλους εσάς που παρακολουθείτε τη σημερινή διαδικτυακή ομιλία που με τιμάτε με την παρουσία σας. Και βέβαια να χαιρετήσω και κάποιους ανθρώπους που είχα πολύ καιρό να τους δω και με χαρά τους βλέπω τώρα εδώ να βρίσκονται στην ψηφιακή μας, ας πούμε, αυτή τη συνάντηση. Όπως το ανθρώπους που με βοήθησαν και τους εκτιμώ ιδιαίτερα, όπως με βοήθησαν εννοώ είτε στην επιτόπια έρευνα είτε σε γενικότερα άλλες φάσεις της ζωής μου, όπως τον Νίκο, τον Γιώργο Μανώλη ή τον κύριο Νάκα. Τώρα, σας με συγχωρέσει κάποιοι που δεν τους έχω... Επίσης, να χαιρετήσω και τον Ανδρέα τον Λάζαρη που βλέπω εδώ, παλαιό, και Ηλιούπολιτη. Έχουμε αφιερώσει πολλές ώρες συζητώντας για την Ηλιούπολη. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, θα σας πω να πω δύο λόγια για τον τίτλο της εργασίας, της ανακοίνωσης. Ο τίτλος της ανακοίνωσης, καταρχάς, όταν ξεκίνησα να ετοιμάζομαι για την ανακοίνωση, είχα σκοπό να παρουσιάσω κάποια πράγματα τα οποία δεν είχα το χώρο να τα παρουσιάσω στο δημοσιευμένο κείμενο που θα παρουσιαστεί στην επετηρίδα. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, αυτά που θα σας πω σήμερα θα δημοσιευτούν στην επόμενη επετηρίδα. Είχα λοιπόν σκοπό να παρουσιάσω και κάποια πράγματα που ο χώρος του περιοδικού δεν ήταν αρκετός για... Φυσικά δεν θα μπορούσε ποτέ να ήταν αρκετός για μάκρος, ας πούμε, ανάλυση όλων των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το λαϊκό πολιτισμό. Τέλος πάντων, και φρόντισα να αποφάσισα να ασχοληθώ, λοιπόν, να δώσω σε αυτή την παρουσίαση εδώ βάρος σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία δεν αναπτύσσονται τόσο διεξοδικά μέσα στο άρθρο. Τελικά, όμως, δεν απομακρύνομαι πολύ από το ίδιο το άρθρο. Κράτησα, όμως, τον τίτλο, τον τροποποιημένο τίτλο. Θα δείτε, ο τίτλος δεν είναι ο ίδιος που έχω σήμερα στην παρουσίαση, δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που πρόκειται με τον τίτλο του άρθρου. Είναι τροποποιημένος. Κράτησα, λοιπόν, τον τροποποιημένο τίτλο, ακριβώς ίσως για να δείξω ποιες πτυχές αξίζουν έτσι να μελετηθούν περισσότερο και να λειτουργήσει και λίγο ο τίτλος και σαν πρόκληση για συζήτηση στο τέλος, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης. Ο τίτλος θα μπορούσε να διαβαστεί και ανάποδα, δηλαδή από το τέλος προς την αρχή, δείχνοντας έτσι και τη λογική με την οποία ξεκίνησα για να το παρουσιάζω.
να αποσιάζω το, να εξετάσω περισσότερο το θέμα. Αναφέρομαι ότι στο ζήτημα του ερευνητικού και εκπαιδευτικού προγράμματος, όταν πρωτοξεκίνησα λοιπόν την συγγραφή του άρθρου, είχα σκοπό να παρουσιάσω το ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στην ερευνώ, μαθαίνω, ανακαλύπτω την πόλη μου. Στην πορεία όμως είδα ότι κάποια πράγματα αξίζουν να... κάποια ζητήματα μάλλον αξίζουν να μελετηθούν περισσότερο και μάλιστα μέσα από μια κριτική σκοπιά. Και έτσι λοιπόν αφιέρωσα και κάποια σελίδες πάνω σε αυτούς τους τομείς και σε αυτές τις διαστάσεις μάλλον του ζητήματος του έργου της λαογραφίας στην υπηρεσία της κοινότητας και ειδικότερα όπως βλέπετε και στην πρώτη στην αρχή, είναι τα ζητήματα αυτά, στην αρχή του τίτλου εννοώ, τα ζητήματα αυτά είναι η πολιτισμική διαμεσολάβηση και η συνηγορία. Επί της ουσίας δηλαδή πρόκειται για μια, ας το πούμε, αναφορά, η ανακοίνωσή μου σήμερα έχει να κάνει με το ζήτημα της εμπλοκής της επιστήμης στην δημόσια σφαίρα, της παρουσίας της επιστήμης και της ενεργητικής εμπλοκής της στη δημόσια σφαίρα και ποια ζητήματα προκύπτουν από αυτή την εμπλοκή της επιστήμης στη δημόσια σφαίρα, στη συζήτηση γενικότερα δηλαδή των προβλημάτων που απασχολούν μια τοπική κοινότητα. Επί της ουσίας είναι ένας αναστοχασμός, είναι μια αναστοχαστική προσέγγιση πάνω στο έργο της λαογραφίας, που νομίζω ότι γενικά οι αναστοχαστικές προσεγγίσεις βοηθούν την εξέλιξη της επιστήμης, γιατί εξετάζει ξανά και ξανά και επαναπροσανατολίζει ίσως την κατεύθυνση που ακολουθεί η επιστήμη. Ξεκινάω την παρουσίαση. Η κοινωνική χρησιμότητα των επιστημονικών ερευνών και γενικότερα της επιστήμης αποτελούσε πάντοτε και εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα συζήτησης τόσο μέσα στην κοινωνία όσο και στον κύκλο των επιστημόνων. Οι επιστήμονες αναρωτιούνται πώς μπορεί το έργο τους να βοηθήσει την ανάπτυξη της κοινωνίας, ενώ η κοινωνία ψάχνει να βρει τρόπους για να χρησιμοποιήσει τους επιστήμονες προς όφελός της. Και αν για τις θετικές επιστήμες, λόγω της φύσης του αντικειμένου τους, οι προοπτικές για τη θέση τους μέσα στην κοινωνία είναι καλές, δεν φαίνεται να ισχύει το ίδιο για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Στην εποχή της πρωτοφανούς κρίσης που εξακολουθούμε να βιώνουμε σήμερα, κάθε δραστηριότητα, όπως είναι η ενασχόληση με τον πολιτισμό, η οποία μάλιστα δεν φαίνεται να έχει άμεσα ανταποθετικά ωφέλη στην καθημερινότητα της κοινωνίας και ειδικότερα στην οικονομία της, τίθεται αυτομάτως σε κατάσταση πολυτελούς ενασχόλησης και αφήνεται για αυτούς που έχουν την πολυτέλεια, σε εισαγωγικά, να ασχοληθούν μαζί της. Είναι πλέον διαπιστωμένο ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες ολοένα και συρρυκνώνονται, καθώς έδρες ανθρωπιστικών σπουδών καταργούνται, ενώ επιστημονικά περιοδικά ανθρωπιστικού περιεχομένου σταματούν να εκδίδονται, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στα ασίγαστα υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα του ανθρώπου, που μόνο οι ανθρωπιστικές επιστήμες μπορούν να προσφέρουν απαντήσεις. Ως αντίδραση σε αυτή την κατάσταση, έχουν γραφεί διάφορα κείμενα διαμαρτυρίας και δοκίμια που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης των ανθρωπιστικών επιστημών στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά και μιας γενικότερης τάσης απέναντι στη γνώση που δεν θα αναγνωρίζει τη σημασία της αποκλειστικά και μόνο από το χρηματικό όφελος που μπορεί να προκύψει από αυτήν. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στις τοπικές κοινότητες και γενικότερα στη δημόσια σφαίρα μια αυξητική τάση του ενδιαφέροντος για το γνωστικό αντικείμενο των ανθρωπιστικών επιστημών, το οποίο άλλοτε προέρχεται από τα μέλη της ίδιας της τοπικής κοινότητας και άλλοτε προκαλείται με την πρωτοβουλία των επιστημόνων. Προκυρήσονται από τους Δήμους προγράμματα ιστορικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος, εκδίδονται μονογραφίες για την ιστορία και τον πολιτισμό της ενδιαφερόμενης τοπικής κοινωνίας, οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια, θερινά σχολεία, πραγματοποιούνται διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, αναβιώσεις ευθύμων κλπ. Με άλλα λόγια, παρατηρείται στην ευρύτερη σύγχρονη κοινωνία το αντιφατικό φαινόμενο, από τη μια μεριά να υπάρχει σε κρατικό επίπεδο περιορισμός του ενδιαφέροντος για εξειδικευμένες επιστημονικές προσεγγίσεις του παραδοσιακού πολιτισμού, ενώ από την άλλη μεριά
Διαπιστώνεται στη βάση μια αυξητική τάση του ενδιαφέροντος για ζητήματα ιστορίας και πολιτισμού σε εκλαϊκευμένη βέβαια εκδοχή. Στο παρελθόν είχε εκφραστεί προβληματισμός για την εργαλειακή χρήση της λαογραφίας, όπως και του αντικειμένου της από το κράτος, ως μηχανισμού ιδεολογικού ελέγχου της κοινωνίας. Σήμερα, για πολλούς λόγους, μειωμένη επαγγελματική απορρόφηση επιστημόνων, επιστήμονες με αδύναμα εισοδήματα, υποχώρηση του θεσμικού ρόλου του ίδιου του κράτους προς όφελος των αγορών κλπ. Βλέπουμε όλο και πιο συχνά λαογράφους να βγαίνουν από το περίκλειστο ακαδημαϊκό χώρο έως πριν αποκλειστικό πεδίο δραστηριότητάς τους και να συμμετέχουν επαγγελματικά σε δημόσιες σχετικές πολιτιστικές δράσεις, συχνά οργανωμένους από δημόσιους φορείς. Αντίστοιχα, παρατηρείται από τη μεριά των Δήμων, βέβαια όχι πάντα και σε καλοθολικό βαθμό, παρατηρείται λοιπόν μια διάθεση χρησιμοποίησης εξειδικευμένων επιστημόνων, λαογράφων, ιστορικών, ώστε να υπάρχουν ανάλογου κύρους ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελέσματα στις σχετικές δράσεις τους. Αλλά τελευταία και το ίδιο το κράτος αρχίζει να αναγνωρίζει την οικονομική αξία του πολιτισμού, τη συμβολή του δηλαδή στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Τον εντάσσει πλέον στην πολιτική του ατζέντα και μιλάει για πολιτική του πολιτισμού, συνδέοντάς τον και με τον τουρισμό. Έτσι, η έως πριν παρουσίαση του λαϊκού πολιτισμού στη δημόσια σφαίρα από διάφορες ερασιτεχνικές πρωτοβουλίες, δίνει σήμερα τη θέση της σε μια πιο επεξεργασμένη και κυρίως επαγγελματική προσέγγιση εφαρμοστικού προσανατολισμού από ειδικούς στον πολιτισμό, εξειδικευμένους λαογράφους, μουσιολόγους, ξεναγούς κλπ. Μιλάμε για το φαινόμενο της δημόσιας λαογραφίας, το οποίο ως μια εκδοχή της εφαρμοσμένης λαογραφίας αναφέρεται στον ιδιαίτερο τρόπο και τόπο άσκησης του λαογραφικού έργου που αυτή εκπροσωπεί, σε αντίθεση με αυτόν της ακαδημαϊκής λαογραφίας. Όσο ο όρος αποτελεί μάλλον μια αδόκιμη έκφραση του αγγλικού όρου public folklore, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στην Αμερική, αντικαθιστώντας τον όρο εφαρμοσμένη λαογραφία, applied folklore, προκειμένου να δηλωθεί κυρίως η ακαδημαϊκή πολιτισμική διαμεσολάβηση στην παρουσίαση του λαϊκού πολιτισμού προς το ευρύ κοινό, κάποτε σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί ενστάσεις ως προς το κατά πόσο ο όρος αυτός μπορεί να αποδώσει με επιτυχία το φαινόμενο στην ποικιλία του, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, στην Αμερική, με την έννοια της δημόσιας λαογραφίας, γίνεται αναφορά κυρίως στο έργο των ακαδημαϊκών λαογράφων, όπως το ορίσαμε πιο πάνω. Ενώ στη Γερμανία χρησιμοποιούν για τη δημόσια λαογραφία τον όρο, και εδώ έχει σημασία, χρησιμοποιούν τον όρο «öffentliche Folklore», όχι «öffentliche Volkskunde», όμως, «öffentliche Folklore» αναφέρεται στο τι κάνουν οι άλλοι και όχι οι ακαδημαϊκοί λαογράφοι με τη λαογραφική γνώση. Αντίστοιχα, ενώ ο Αμερικανός λαογράφος συμμετέχει και διαμεσολαβεί στις παρουσιάσεις αυτές, ο Γερμανός λαογράφος, λόγω ίσως και του βεβαρημένου ιστορικού παρελθόντος της γερμανικής λαογραφίας, απουσιάζει από αυτές και προτιμά να ελέγχει πώς κυκλοφορούν οι όροι και οι έννοιες της ακαδημαϊκής λαογραφίας στη δημόσια σφαίρα. Επιλέγει να είναι κριτικός του πολιτισμού, παραπολιτισμικός αντιπρόσωπος ή διαμεσολαβητής. Συγγνώμη λίγο. Να μελετά τις σχετικές διαδικασίες παρά να συμμετέχει σε αυτές. Επομένως, το γεγονός της διαφοροποίησης του φαινομένου ανά χώρα επιβάλλει να μην το αντιμετωπίσουμε ως κάτι ενιαίο σε παγκόσμια κλίμακα, ούτε ως κάτι αμετάβλητο, αλλά να δώσουμε σημασία στην ιστορικότητα και η ιδιαιτερότητα που αυτό εμφανίζει σε κάθε χώρα. Παράλληλα, έχουν διατυπωθεί ενστάσεις και ως προς τις λειτουργίες της δημόσιας λαογραφίας. Μία από αυτές έχει να κάνει με το ζήτημα της συνηγορίας που διακρίνει ως κύριο χαρακτηριστικό το έργο της, καθώς θεωρείται ότι αυτή μπορεί να εξεστρατήσει την επιστήμη και, όπως υποστηρίζει ο κ. Σεμπλάτ, να παραμορφώσει την έρευνα όταν δεν λαμβάνεται υπόψη η σχετική προβληματική που έχει αναπτυχθεί επάνω σε αυτό το ζήτημα. Όμως μπαίνουν και άλλα ζητήματα, ηθικά και επιστημολογικά. Παραδείγματος χάρη. Μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ηθικά τα κατακριτές, σύμφωνα με το πνεύμα του διαφωτισμού, παραδόσεις? Τι γίνεται όταν η συνηγορία μιας κοινότητας έρχεται σε αντίθεση με μια άλλη? Είναι ηθικό κάποιος να οδηγήσει σε πολιτισμικές
κάποιος να συμβάλλει στην ανάπτυξη ή ενίσχυση ενός τοπικισμού που μπορεί να οδηγήσει σε πολιτισμικές αντιπαλότητες. Ο ρόλος της επιστήμης είναι η υπεράσπιση, παύλα, προβολή μιας κοινότητας ή η κατάκτηση της σχετικής γνώσης. Ως προς το χαρακτήρα του φαινομένου, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι το εγχείρημα της συνεργασίας δημοτικής αρχής και επιστήμονα έχει ορισμένες δυσκολίες που πηγάζουν από την διαφορετική στόχευση του καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη. Και πράγματι έτσι είναι. Το πρώτο μέρος υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία και να αναζητά ό,τι είναι ωφέλιμο για αυτήν. Το δεύτερο υπάρχει για να ερευνά την αλήθεια και μάλιστα συχνά θέτει υπαμφισβήτηση πολλά από αυτά που είναι αποδεκτά και θεωρούνται αυτονόητα ή ωφέλιμα σε μια κοινωνία. Τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή τη σχέση μπορεί να κωδικοποιηθούν στις εξής μορφές. Α. Από τη μεριά του λαογράφου. Πόσο είναι διατεθειμένη η τοπική κοινωνία ή η δημοτική αρχή ως έκφραση της κοινωνίας να δεχτεί τις απόψεις και τον ερευνητικό προσανατολισμό της ακαδημαϊκής λαογραφίας όπως αυτή είναι διαμορφωμένη σήμερα. Β. Από τη μεριά της κοινωνίας. Πόσο η ακαδημαϊκή λαογραφία είναι διατεθειμένη να λάβει υπόψη στην προβληματική της και την έρευνα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Γ. Από την πλευρά ενός παρατηρητή. Μπορούν τα συμβαλλόμενα μέρη, κοινωνία, επιστήμη, δημοτική αρχή, ακαδημαϊκή λαογραφία να συγκλίνουν υπό ποιες προϋποθέσεις και ποιος παράγοντας είναι αυτός που θα τις ενώσει, τις δύο αυτές πλευρές. Το βαθύτερο ζήτημα, βέβαια, που φέρνουν στο προσκήνιο τα ερωτήματα αυτά, έχει να κάνει με τη θέση και το ρόλο της ίδιας της επιστήμης στη σύγχρονη κοινωνία. Με άλλα λόγια, η επιστήμη υπάρχει για να υπηρετεί την αλήθεια ή την κοινωνία. Υπάρχει περίπτωση η αλήθεια να μην υπηρετεί την κοινωνία? Και αν ό,τι είναι αληθινό υπηρετεί την κοινωνία, μπορούμε να πούμε και το αντίστροφο, ό,τι υπηρετεί την κοινωνία είναι και αληθινό? Ή μήπως κάτι υπηρετεί την κοινωνία επειδή ακριβώς είναι αληθινό? Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα προσδιορίσει αφενός μεν το βαθμό και τον τρόπο συμμετοχής του λαογράφου στις κοινωνικές διεργασίες, αφετέρου δε την γενικότερη κατεύθυνση που θα πάρουν οι δημόσιες δράσεις λαογραφικού περιεχομένου που αυτός αναλαμβάνει. Τώρα, στο υπάρχον περιβάλλον οικονομικής ένδυας και περιορισμού των ευκαιριών ακαδημαϊκής δραστηριότητας ή γενικότερα επαγγελματικής εξέλιξης για τον λαογράφο στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο ζήτημα παίρνει μια δραματική πολιτική με την ευρία έννοια διάσταση, με συνέπειες στο ερευνητικό και θεωρητικό προσανατολισμό του. Ιδιαίτερα, λάβουμε υπόψη α. Την τάση ορισμένων δήμων να αποτιμούν τα ενδυνάμει ωφέλη από την ασχόληση με τον πολιτισμό, κατά κύριο λόγο με βάση οικονομικά και πολιτικά μεγέθη. Β. Τη σχέση εξάρτησης του επιστήμονα από την τοπική κοινότητα, η οποία με εκπρόσωπο τη δημοτική αρχή συνήθως τον χρηματοδοτεί ως επιστημονικό υπεύθυνο, οργανωτή ή εμπειρογνώμονα στις διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Αυτά οδηγούν σε μια κατάσταση κατά την οποία ο επιστήμονας, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε μια σχετικά μικρή αγορά με περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης, συχνά αντικαθιστά την ιδιότητα του κριτικού αναλυτή με αυτή του ειδικού, του εμπειρογνώμονα και προσαρμόζει την δράση του στις απαιτήσεις του φορέα που τον χρηματοδοτεί, κάτι όμως όχι χωρίς συνέπειες στο ρόλο του. Παρ' όλα αυτά, η συμμετοχή της λαογραφίας στις κοινωνικές διεργασίες, με τις δυσκολίες που περιγράψαμε πιο πάνω, είναι αυτή που μπορεί να τη δικαιώσει ως κοινωνική επιστήμη και να της δώσει ένα θεσμικό ρόλο μέσα στην καθημερινή ζωή της κοινωνίας. Η ενασχόληση βέβαια με αυτά τα ζητήματα απαιτεί τον εμπλουτισμό της λαογραφίας με καινούργια ερωτήματα που θα έχουν απότερο σκοπό τη συγκρότηση μιας σχετικής θεωρίας της πρακτικής στο πεδίο με ανάλογη προβληματική για τη σχέση λαογραφίας και κοινωνίας, όπως και μιας μεθόδου για τον τρόπο διαμεσολάβησης της επιστήμης στη σχέση που μπορεί να έχει μια τοπική κοινωνία με το πολιτισμικό της παρελθόν. Ενός τρόπου που θα λαμβάνει υπόψη την πολιτική φύση του πολιτισμού, αλλά και τη θέση του ερμηνευτή σε αυτό το εγχείρημα. Όλα τα παραπάνω, βέβαια, συνδέονται με τους προβληματισμούς και τη μέθοδο μιας γενικότερης, αλλά κριτικής ως προς τον προσανατολισμό λαογραφίας. Έχοντας ως πλαίσιο τα παραπάνω ζητήματα που προκύπτουν όταν ένας λαογράφος αποφασίσει να εμπλακεί σε προγράμματα που οργανώνονται από δημόσιους φορείς, θα αναφερθούμε σε ένα ανάλογο ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τοπικής ιστορίας και πολιτισμού που οργάνωσε ο Δήμος της Ηλιούπολης στην Αθήνα και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Λαογραφίας. Ο Δήμος Ηλιούπολης
αν και ένας δήμος ο οποίος συγκροτήθηκε σχετικά πρόσφατα, στις αρχές της δεκαετίας του 60, ωστόσο το ιστορικό του παρελθόν ξεκινάει από τη δεκαετία του 1920, όταν η περιοχή αναγνωρίζεται ως κοινότητα. Οι κάτοικοι της περιοχής, προσκολλημένοι συναισθηματικά στον τόπο καταγωγής τους, λίγο ενδιαφέρον έδειξαν στην αρχή για την ιστορία του τόπου διαμονής τους. Όμως, τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει. Νεότερες γενιές, αποκομμένες από τον τόπο καταγωγής των γονέων τους και με περισσότερα βιώματα από την πόλη, αισθάνονται την ανάγκη να γνωρίζουν την ιστορία της πόλης τους και σε ορισμένες περιπτώσεις να την καταγράψουν προκειμένου να στοιχειοθετήσουν την ταυτότητά τους, που δείχνει να είναι η λειψή ως προστατευτικό μέρος της. Από τη μεριά του Δήμου, ο υπαρκτός κίνδυνος της οριστικής απώλειας της ιστορικής μνήμης της περιοχής, άλλωστε οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής, όσοι βρίσκονται ακόμη στη ζωή, είναι ήδη προχωρημένης ηλικίας, έχει οδηγήσει την τελευταία 20ετία σε προβληματισμό σχετικά με τους τρόπους δράσης απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω διαμορφωμένων εξελίξεων, ο Δήμος Ηλιούπολης είδε ευνοϊκά και αποδέχτηκε την πρόταση που υποβλήθηκε από τη μεριά μου για την πραγματοποίηση ενός προγράμματος τοπικής ιστορίας και πολιτισμού στην περιοχή, θέτοντας τις υπηρεσίες του στη διάθεση του προγράμματος, ενώ το επιστημονικό μέρος αφέθηκε εξ ολοκλήρου σε μένα, που ανέλαβα το ρόλο του επιστημονικού υπεύθυνου. Στην εξέλιξη αυτή έπαιξε καταλυτικό ρόλο το γεγονός ότι επί της ουσίας ο Δήμος δεν θα είχε καμία οικονομική επιβάρηση επ' αυτού. Οι υπηρεσίες μου δηλαδή ήταν αμυστοί, όλες οι υπηρεσίες που προσέφερα στο πρόγραμμα αυτό. Τέλος, οπότε ο Δήμος δεν είχε κάτι να οικονομικά τουλάχιστον να επιβαρυνθεί. Τέλος, κατόπιν προτροπής μου, στάθηκε από το Δήμο προς το κέντρο αλλογραφίας έτοιμα συνεργασίες επάνω στο θέμα αυτό. Το αίτημα έγινε αποδεκτό από το κέντρο, ορίζοντάς με ως εκπρόσωπό του. Το πρόγραμμα θα είχε πιλωτικό χαρακτήρα και ο τίτλος του ήταν «Ερευνώ, μαθαίνω, ανακαλύπτω την πόλη μου». Τώρα θα προχωρήσω έτσι λίγο να μιλήσω για το ίδιο το πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του και στην πιο εξειδικευμένη του μορφή που πήρε μέσα από τη δράση ενός σχολείου. Το όλο εγχείρημα του προγράμματος φιλοδοξούσε να συμβάλλει στην ανάδειξη και ως ένα βαθμό ανασυγκρότηση του ιστορικού παρελθόντος της Ηλιούπολης. Σκοπός, όπως προτείνει και η Σκουτέρη, δεν ήταν τόσο η συγκέντρωση ιστορικών τεκμηρίων τα οποία θα μας επέτρεπαν να δούμε την εξέλιξη της ιστορίας στον τόπο αναφοράς, αλλά δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον τόπο, να δούμε τον τόπο αναφοράς μέσα στην εξέλιξη της ιστορίας. Αυτά βέβαια, χωρίς να απαρνιόμαστε τον κύριο και καθοριστικό ρόλο της γενικής ιστορίας στην κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης. Το τρίπτυχο ερευνό «Μαθαίνω, ανακαλύπτω» του προγράμματος με τις διλούμενες ενέργειες των ερημάτων περιέγραφε και τον βαθύτερο σκοπό του προγράμματος. Δηλαδή, αφενός με την εσωτερική μετάβαση των μαθητών από την άγνοια στη γνώση, αφετέρου δε την ταυτόχρονη εσωτερική αλλαγή των πνευματικών τους οριζόντων. Με άλλα λόγια, την αλλαγή της πρόσληψης του κόσμου που η αναφερόμενη μετάβαση θα επέφερε. Πιο αναλυτικά, ξεκινούσε με την έρευνα της πόλης, συνέχιζε με τη νέα γνώση που θα προέκυπτε από την έρευνα και είχε ως τελικό στάδιο τη συνειδητοποίηση από τη μεριά των μαθητών πως η πόλη τους δεν είναι αυτή που φαίνεται, δηλαδή τα ουδέτερα πολεοδομικά στοιχεία που έτσι αλλιώς μπορεί κάποιος να τα βρει και σε άλλες πόλεις, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο. Το πρόγραμμα επιθυμούσε να δείξει πως όταν κάποιος μαθαίνει ύστερα από έρευνα την ιστορία και τον πολιτισμό ενός τόπου, αλλάζει η οπτική με την οποία τον βλέπει και τελικά ανακαλύπτει έναν άλλο τόπο. Στην προκειμένη περίπτωση, κάτω από το κέλυφος της Ηλιούπολης, ανακαλύπτει την πραγματική πόλη και όταν αυτό συμβεί, όλα πλέον αλλάζουν. Όλα αποκτούν νόημα με συνέπειες και στον ίδιο του τον εαυτό. Αυτή η παιδαγωγική διάσταση είχε και μια πρακτική πλευρά που απαντούσε και στις ανάγκες του Δήμου. Σκοπός του προγράμματος ήταν να δημιουργήσουν οι μαθητές μια νέα ποιοτική σχέση με την πόλη, να αναγνωρίσουν σε αυτήν στοιχεία της ταυτότητάς τους και να την αγαπήσουν. Τώρα, περνώντας την παρουσίαση του προγράμματος, πρέπει να πούμε πως το αναφερόμενο πρόγραμμα είχε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, με την γραμματιακή και υλικοτεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου και με τη συνεργασία των σχολικών μονάδων.
περιλάμβανε μια αδρή παρουσίαση από τη μεριά μου της ιστορικής διαδρομής και ιστορικής εξέλιξης της Ηλιούπολης στους μαθητές όλων των γυμνασίων της περιοχής με απότερο σκοπό την πρόκληση του ενδιαφέροντος για την ιστορία της πόλης τους και την προώθηση της έρευνας από τη μεριά της έρευνάς της, από τη μεριά των μαθητών. Σε αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν διάφορες παρουσιάσεις αναφορικά με το ιστορικό παρελθόν της πόλης σε όλα τα γυμνάσια της Ηλιούπολης. Για την παρουσίαση χρησιμοποιήθηκαν πολυτροπικές μορφές επικοινωνίας. Η παρουσίαση γινόταν σε μορφή PowerPoint που συνοδευόταν από ιστορική αφήγηση, συνήθως στο αμφιθέατρο του σχολείου, προς όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας. Η εξιστόρηση ήταν εμπλουτισμένη με παράλληλη προβολή φωτογραφιών, χαρτών, τοπογραφικών διαγραμμάτων και βίντεο από την καθημερινή ζωή της Ηλιούπολης κάτω το παρελθόν, αλλά και την σύγχρονη εποχή, καθώς και ακρόαση ηχογραφημένων αφηγήσεων από κατοίκους της περιοχής σχετικά με το ιστορικό παρελθόν διαφόρων περιοχών της Ηλιούπολης. Το υλικό προερχόταν από το προσωπικό μου αρχείο, που συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής, που είχε ως πλαίσιο αναφορά στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη φάση του προγράμματος περιλάμβανε εκπόνηση από τη μεριά των σχολείων διαφόρων σχεδίων δράσης, project, που είχε σχεδιαστεί, αυτή η φάση για να πραγματοποιηθεί εκτός σχολικού ωραρίου. Το έργο θα το αναλάβανε τα σχολεία που θα το επιθυμούσαν με τη δική μου επιστημονική εποπτεία. Και παρακάτω θα σας παρουσιάσω πώς εξειδικεύεται αυτό στην περίπτωση ενός σχολείου που αποφάσισε να συμμετάσχει ολοκληρωμένα στο πρόγραμμα. Η αναφορά τώρα, γιατί είμαι λίγο έτσι πιο αναλυτικός μέχρι τώρα και για το πρόγραμμα και θα είμαι λίγο αναλυτικός και για το πρόγραμμα το project που ανέλαβε το σχολείο, είναι ακριβώς για να δείξω πώς με τα διάφορα πλαίσια αναφοράς τα οποία είναι αναγκασμένος να εμπλακεί ο λαογράφος, προκειμένου να φέρεις πέρας το έργο το οποίο έχει αναλάβει. Πλαίσια αναφοράς τα οποία κάθε ένα έχει τους δικούς του κώδικες, κάθε ένας φορέας με τον οποίο έρχεται σε συνεννόηση ο λαογράφος έχει τους δικούς του στόχους, τα δικά του προγράμματα και τα δικά του συμφέροντα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει ο δημόσιος λαογράφος να, με κάποιο τρόπο να μπορέσει να τα συνδυάσει και να τα οδηγήσει στην κατεύθυνση αυτή της παρουσίασης του έργου το οποίο έχει αναλάβει. Που βέβαια αυτή ας το πούμε έτσι, η συνεργασία δεν είναι κάτι εύκολο, έτσι. Η παρουσίαση λοιπόν της τοπικής ιστορίας της Ηλιούπολης στο πρώτο γυμνάσιο αποτέλεσε το έναυσμα για την πραγματοποίηση από μαθητές του μιας δραστηριότητας υπομορφής σχεδίου εργασίας τοπικής ιστορίας και πολιτισμού που είχε τίτλο «Φωτογραφίες που τρεις τελείες μιλούν». Η αρχική επιθυμία των καθηγητριών όταν ανέλαβαν ως υπεύθυνες του σχεδίου εργασίας ήταν η συγκέντρωση από τους μαθητές διαφόρων παλαιών φωτογραφιών της περιοχής που ενδεχομένως είχαν στην κατοχή τους οι γονείς και οι οποίες θα έδειχναν το οικιστικό και κοινωνικό παρελθόν της Ηλιούπολης. Στα παιδιά αρέσουν οι φωτογραφίες. Πώς μπορούσε όμως αυτό να συνδυαστεί με το θέμα που επέλεξαν, έτσι ώστε η δράση τους να είναι πιο ελκυστική και να αποκτήσει πέρα από ένα γνωσιακό περιεχόμενο και ένα ευχάριστο χαρακτήρα στην πρόσληψη. Άλλωστε, το λέω αυτό γιατί ένας από τους στόχους της δημόσιας λογογραφίας είναι η παρουσίαση του τοπικού πολιτισμού, η προβολή του, με έναν τρόπο που χωρίς να ξεφεύγει από την επιστημονική εγκυρότητα, από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να είναι και ελκυστικό στους συμμετέχοντες, είτε ως θεατές είτε ως δρόντες. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τη ρίση σχετικά με τις αφηγήσεις λοιπόν πανερχόμαστε και τις φωτογραφίες, λαμβάνοντας υπόψη την ρίση της Σούζαν Σόντακ πως η φωτογραφία είναι εμπειρία εχμαλωτισμένη, καθώς και τη σχετική συζήτηση στον χώρο των πολιτισμικών σπουδών για την κοινωνική χρήση των αντικειμένων, προτάθηκε στις υπεύθυνες καθηγήτριες να αναδείξουν μέσα από τη δράση τους την εχμαλωτισμένη εμπειρία της πόλης και της καθημερινής ζωής μέσα στη φωτογραφία. Η πρόταση έγινε αποδεκτή. Ωστόσο, πώς ήταν δυνατό αυτό να γίνει, ιδιαίτερα αν δεχτούμε την άποψη του Πίτερ Μπούργκε πως η εικόνα
είναι βουβός μάρτυρας. Κατόπιν συνεργασίας με τις καθηγήτριες και τον ίδιο με τους μαθητές τους, αποφασίστηκε να δώσουν φωνή σε αυτόν τον μάρτυρα μέσα από την αφήγηση των ίδιων των εικονιζόμενων προσώπων στη φωτογραφία. Στην κατεύθυνση αυτή, πρώτος στόχος ήταν η ανέβρεση φωτογραφιών του παρελθόντος, στις οποίες αποτυπώνεται συνδυαστικά η προσωπική ιστορία των ιδιοκτητών της φωτογραφίας με την ιστορία της Ηλιούπολης στα πρώτα της χρόνια, δηλαδή φωτογραφίες που εικονίζουν τους ίδιους τους ιδιοκτήτες της φωτογραφίας, κατοίκους της περιοχής, μέσα στο οικιστικό περιβάλλον της Ηλιούπολης συγκεκριμένα. Με εργαλείο τις φωτογραφίες αυτές κατόπιν αναζητούταν η βιωματική πρόσληψη της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της πόλης. Σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας, αυτό θα επιτυγχανόταν μέσα από τη συγκέντρωση μνημονικών και ελεύθερων συνειρμικών αφηγήσεων, οι οποίες θα πρόκειταν από την ανάγνωση ή ανατένιση, όπως θέλετε πείτε το, των αναφερόμενων παλαιών φωτογραφιών από τους κατοίκους και κατόχους αυτών των φωτογραφιών. Το σχέδιο εργασίας διήρκησε όλο το σχολικό έτος, περιλάμβανε δράσεις από και εβδομαδιαίες συναντήσεις. Στην κύρια ερευνητική δράση του σχεδίου εργασίας, την κύρια μάλλον ερευνητική δράση του σχεδίου εργασίας, τη συμπλήρωναν επιμέρους δραστηριότητες που ανέλαβαν οι μαθητές. Στο σύνολό τους, οι μαθητές επισκέφτηκαν σημαντικές προσωπικότητες της περιοχής που έχουν συνδεθεί με την ιστορία της Ηλιούπολης, προκειμένου έτσι να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική εικόνα για την πόλη. Επίσης, προσκάλεσαν παλαιούς κατοίκους της περιοχής, με τους οποίους μίλησαν για την Ηλιούπολη στη μορφή που αυτή είχε στο παρελθόν. Επισκέφθηκαν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και ξαναγήθηκαν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης της περιοχής με αφήγηση ιστοριών από επιζώντες της Εθνικής Αντίστασης στην περιοχή της Ηλιούπολης. Ως προς το κύριο έργο, οι μαθητές αναζήτησαν από τους οικείους τους, από το οικείο, τους οικείους τους και το περιβάλλον, σχετικές φωτογραφίες, σχετικές παλαιές αδημοσίευτες φωτογραφίες. Με αντικείμενο αναφοράς μια επιλεγμένη φωτογραφία από όλες αυτές που συγκέντρωναν, ζητούσαν από τους πληροφορητές και κατόχους των φωτογραφιών να αφηγηθούν στοιχεία από την ιστορία της συγκεκριμένης φωτογραφίας. Ποιος την έβγαλε, με ποια αφορμή, πότε, πού, σε ποια περιοχή, ποιοι εικονίζονται κλπ. Καθώς επίσης και σκέψεις ή συναισθήματα που τους έρχονται στο μυαλό ατενίζοντας την φωτογραφία. Οι περισσότερες από τις συνεντεύξεις που πήραν οι μαθητές πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι των πληροφοριών, των πληροφορητών, κάποιοι πληροφορητές ήρθαν και στο σχολείο, και ηχογραφήθηκαν ή μαγνητοσκοπήθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές με δικά τους μέσα, συνήθως με το κινητό τους τηλέφωνο ή βιντεοκάμερα. Το υλικό αυτό επεξεργασμένο παρουσιάστηκε στο τέλος της χρονιάς από τους μαθητές στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Ηλιούπολης. Να σημειωθεί ότι οι μαθητές κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα σε κινούμενη και στατική εικόνα βήμα-βήμα όλη την ερευνητική διαδικασία. Από τη δράση αυτή προέκυψε μαγνητοσκοπημένο υλικό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ 20 λεπτών, στο οποίο περιγράφεται και παρουσιάζεται η όλη η εργασία τους, καθώς και ένα σχετικό βίντεο ολίγων λεπτών. Τώρα θα σας δείξω και κάποιες φωτογραφίες από την παρουσίαση του προγράμματος που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο της περιοχής. Λοιπόν, φαντάζομαι το βλέπετε τώρα. Όχι, συγγνώμη. Λίγο. Είναι στις οθόνες μας. Ναι, λίγο. Ναι. Ωραία, ωραία. Ναι. Μισό λεπτό λίγο. Λοιπόν. Λοιπόν, εδώ είναι η παρουσίαση του προγράμματος, η έναρξη του προγράμματος «Ερευνώ, μαθαίνω και ανακαλύπτω την πόλη μου». Είναι στο αμφιθέατρο του πρώτου γυμνασίου, όπου γίνεται η παρουσίαση της τοπικής ιστορίας της περιοχής με μια αφήγηση, όπως σημαίνει, πολυτροπική. Και στο τέλος γίνεται και μια συζήτηση με τους μαθητές. Στο βάθος βλέπετε και μαθητές να καταγράφουν με το κινητό τους και βιντεοκάμερα την εκδήλωση.
Μία δράση ήταν οι μαθητές, πάλι εδώ μαθητές επί το έργο, μία δράση ήταν να τεκμηριώσουν να δουν παλαιότερες φωτογραφίες, να τις τεκμηριώσουν, σε ποιες περιοχές δηλαδή αναφέρονται αυτές οι φωτογραφίες, σε ποιες περιοχές της Ηλιούπολης, και να αντίστοιχα να πάρουν φωτογραφία τις ίδιες περιοχές από την ίδια οπτική γωνία, για να δούμε πώς είναι σήμερα. Εδώ είναι η αφίσα πρόσκληση συμμετοχή στην τελική παρουσίαση του προγράμματος, και εδώ πάλι και αυτό θα έπρεπε να επιλεγεί μια φωτογραφία σωστή και να έρθει σε επικοινωνία με τον τυπογράφο, πώς να παρουσιαστεί, πώς θα είναι το layout, ας πούμε, της αφίσας κτλ. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά απαιτούν και μια ιδιαίτερη, ας το πούμε, ενασχόληση, αυτά τα τεχνικά ζητήματα δηλαδή. Αυτή είναι η πρόσκληση που στάλθηκε στους μαθητές, στους γονείς, συγγνώμη, των μαθητών, για να συμμετοχή στην παρουσίαση του προγράμματος, με τη λήξη του προγράμματος δηλαδή, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα, ας το πούμε έτσι, στο Δημοτικό Θέατρο. Εδώ είναι το Δημοτικό Θέατρο της Ηλιούπολης, όπου εκεί σε αυτό παρουσιάστηκε το πρόγραμμα. Εδώ είναι ο εξωτερικός χώρος, έξω από την αίθουσα δηλαδή του θεάτρου, όπου υπήρχαν ταμπλό με τις δράσεις, φωτογραφίες και τις δράσεις του πρώτου γυμνασίου, το οποίο συμμετείχε σε αυτό το πρώτο γυμνασίου της Ηλιούπολης, που συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα. Εδώ είναι η οθόνη που παρουσιάζει, που ξεκινάει η ταινία, γιατί η παρουσίαση του προγράμματος συμπεριλάμβανε και την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ, για το οποίο σας μίλησα από λίγο. Μία δράση ήταν εδώ στιγμιότυπα από περιοχές του παρελθόντος και περιοχές της Ηλιούπολης, εντοπισμένα πάνω στο χάρτη. Οι μαθητές δηλαδή έβγαλαν αυτές τις φωτογραφίες που ακριβώς, σε ποιο ακριβώς μέρος της Ηλιούπολης αναφέρονται, εν πάση περιπτώσει βρίσκονται, εντοπίζουμε, μπορούμε να εντοπίσουμε τις περιοχές αυτές. Μία άλλη δράση είναι από τις συνεντεύξεις μας. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως για τις αφηγήσεις που των ίδιων των πληροφορητών με αφορμή τις φωτογραφίες που είχαν στην κατοχή τους και τις συναισθήματα και σκέψεις που απέρεαν από τις φωτογραφίες, από την ατένιση των φωτογραφιών. Και έχουμε λοιπόν τις φωτογραφίες αυτές και κάποιες μικρά αποσπάσματα που μιλάνε για αυτή τη φωτογραφία και τι σκέψεις τους δημιουργούν. Τις φωτογραφίες του παρελθόντος αποτέλεσαν και αφορμή για τους μαθητές να το καλλιτεχνικό τους ταλέντο να εκφράσουν. Κάποιοι δηλαδή ζωγράφισαν και τις περιοχές αυτές ή τις ζωγράφισαν κείμενα, ζωγράφισαν, συγγνώμη, εικόνες που συνέπνευσαν αυτές τις φωτογραφίες. Μία άλλη είναι, έκαναν ένα πίνακα με τους σταθμούς στην ιστορία της Ηλιούπολης. Εδώ από κάτω βλέπουμε φωτογραφίες από την κοινωνική ζωή της περιοχής, τις καθημερινές ζωές, δηλαδή γιορτές, εκδρομές, οικογενειακές συγκεντρώσεις στην Ηλιούπολη κατά το παρελθόν. Και όταν λέμε κατά το παρελθόν και προπολεμικά, έτσι, αυτές οι φωτογραφίες που είναι στην πάνω σειρά είναι προπολεμικές. Εδώ είναι μια λεπτομέρεια από το πρόγραμμα αυτό, μάλλον από αυτή τη δραστηριότητα των μαθητών σχετικά με τους σταθμούς στην ιστορία της Ηλιούπολης, μέσα στο χρονολόγιο αυτό δηλαδή, την οικιστική εξέλιξη της Ηλιούπολης και τα σημαντικά γεγονότα στην ιστορία της. Αυτό είναι το πρόγραμμα παρουσίασης του όλου του ερευνό μαθαίνω να καλύπτω την πόλη μου, όπως μοιράστηκε στους θεατές, που έχει χαιρετισμός από το Δήμαρχο, αναρτήριο, ομιλία, προβολή βίντεο κτλ. Μαθητές που παρεμβαίνουν και αφηγούνται την ιστορία τους. Και στο τέλος και οι ίδιοι πληροφορητές, γιατί είχαμε και ίδιους και πληροφορητές, οι οποίοι κατέθεσαν τη δική τους εμπειρία. Και βέβαια είχαμε και την βράβευση των μαθητών, των καθηγητριών. Εδώ έχουμε φωτογραφίες από τη σχολική ζωή της εποχής, παρελάσεις, γυμναστικές επιδείξεις, αναμνηστικές φωτογραφίες. Εδώ είναι μια άλλη δράση, αυτό που σας είπα προηγουμένως, παλιά τώρα, πώς ήταν
περιοχή της Ηλιούπολης παλιά και πώς είναι τώρα, την ίδια οπτική γωνία. Στην αίθουσα εκεί, έξω από την αίθουσα του θεάτρου, υπήρχε και ένα βίντεο που προβάλλονταν, βλέπουμε εδώ αριστερά, προβάλλονταν, είναι το τρέιλερ, αυτό το πεντάλεπτο βίντεο, που τις δράσεις του προγράμματος και τη δράση του συγκεκριμένου σχολείου που συμμετείχε. Εδώ είναι μαθητές, έχουν πάει στο Σύλλογο Κυριών της Ηλιούπολης η πρόοδος, όπου βλέπετε τις φωτογραφίες επάνω στο τραπέζι, που συζητούν και αυτές τις φωτογραφίες. Βλέποντας τη φωτογραφία, η κυρία φυγείται για το τι εικονίζει αυτή η φωτογραφία, τι απεικονίζει μάλλον και τι σκέψεις της δημιουργεί. Η ανατένιση αυτή. Και εδώ έχουμε τους μαθητές που αφηγούνται την εμπειρία τους από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, τον υπράβεση των καθηγητριών, των υπεύθυνων καθηγητριών και των μαθητών από το Δήμο της Ηλιούπολης. Να πούμε βέβαια ότι τέτοιες δράσεις πολλές φορές φέρνουν και στην επιφάνεια, ας το πούμε, ξυπνάνε και το ενδιαφέρον και άλλων ανθρώπων και που έχουν υλικό και θέλουν να το φέρουν στη δημοσιότητα. Όπως στην προκειμένη περίπτωση, ένας κύριος μας έφερε το πρώτο διάγραμμα ερημοτομίας του Δήμου Ηλιούπολης, το πρωτότυπο δηλαδή, γιατί έχει τυπωθεί, υπάρχει και σαν τέτοιο σε διάφορες άλλες εκδόσεις. Εδώ έχουμε το πρωτότυπο. Με ένα προσωρινό τίτλο Ιδιοκτησίας Ηλιούπολης. Εκτέθηκαν αυτά μαζί με τις δράσεις του προγράμματος. Ναι. Συγγνώμη. Και τώρα να σας δείξω και το σχετικά με εκείνον λίγο ένα απόσπασμα από το ντοκιματέρ, να το πούμε ταινία, να το πούμε του προγράμματος, να πω ότι αυτό το υλικό αυτό, μάλλον η ταινία αυτή που δημιουργήθηκε, το ντοκιματέρ, βασίστηκε σε υλικό που συγκέντρωσαν οι ίδιοι μαθητές. Το τεχνικό κομμάτι βέβαια το ανέλαβα εγώ, δεν ήξερε και κάποιος άλλος, δηλαδή εννοώ τη σειρά το μοντάζ, τη σειραφή δηλαδή των εικόνων. Τα κείμενα που παρουσιάζονται μέσα στην ταινία, η μουσική και τα λοιπά, όλα αυτά, η δημιουργία γενικότερα της ταινίας ήταν στο τεχνικό της κομμάτι πάντα, ήταν, το ανέλαβα εγώ. Όμως, και εδώ έχει σημασία αυτό, η επιλογή των εικόνων και των βίντεο που προβάλλονται μέσα στο ντοκιμαντέρ ήταν. Και η σειρά της αφήγησης, βέβαια, ήταν και δική μου και με τη συμβολή των υπεύθυνων καθηγητριών. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι υπάρχει και μια υποκειμενικότητα σε αυτό και η παρέμβαση του λαογράφου σε αυτό σίγουρα ήταν καθοριστική. Θα επιθυμούσα να ήταν μικρότερη, αλλά δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Σας δείξω λοιπόν και το βίντεο, την ταινία αυτή, απόσπασμα. Συγγνώμη, να το ξανακάνω. Συγγνώμη λίγο, αλλά το έχω χάσει. Δεν ξέρω πού έχει πάει. Δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο... Συγγνώμη λίγο. Δεν βιαζόμαστε, ο λογογραφικός χρόνος είναι
μακράς διάρκειας που λένε και οι ιστορικοί. Ναι. Δεν βιαζόμαστε. Εμείς που είμαστε εδώ από νωρίς το είδαμε το βίντεο πριν λίγο, οπότε θα φαντάζομαι θα γίνει να υποφεληθούν και οι υπόλοιποι έτσι, συμμετέχοντες που είναι και αρκετοί από ό,τι βλέπω. Ναι. Συγγνώμη λίγο, αλλά δεν, εσείς με βλέπετε αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να σας δω, δεν ξέρω τι πάτησα. Εμείς σε βλέπουμε κανονικά και σε ακούμε κανονικά. Κανονικά με βλέπετε. Εγώ δεν σας βλέπω, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Λοιπόν. Θα κάνω μία προσπάθεια ακόμη για να το ανοίξω το βίντεο, να το δείτε. Το βλέπετε τώρα το βίντεο που είναι... Ναι, το βλέπουμε. Ωραία. Μισό λεπτό να το... Να το κάνω. Ωραία. Λοιπόν, θα σας δείξουμε λίγο το πώς ξεκινάει δηλαδή. Τον ήχο τον ακούτε φαντάζομαι. Ναι, ναι, όλα καλά. Λοιπόν, εντάξει, μισό λεπτό. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, προχωρήσω τώρα σε κάποια γενικότερα ερωτήματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την θεωρία, έτσι, θεωρητικά ζητήματα πάνω στην πρακτική στο πεδίο. Λοιπόν. Αν θέλεις να σταματήσεις το διαμοιρασμό της οθόνης... Δεν έχει γίνει διαμοιρασμό, δεν έχει σταματήσει, έτσι, συγγνώμη, νόμιζα ότι είχε σταματήσει. Ναι, ναι, γιατί τώρα βλέπουμε την οθόνη σου, οπότε ωραία. Για να βλέπουμε... Μισό λεπτό, είχα την εντύπωση ότι είχε σταματήσει, okay. Έχει σταματήσει τώρα. Όχι ακόμη. Βλέπουμε την οθόνη σου. Συγγνώμη, νομίζω δεν είναι η οθόνη του κυρίου Βοζίκα.
έχει κάνει κάποιος άλλος share screen εδώ. Ναι. Δεν βλέπω δουλειά σου από το δικό μου, ας πούμε. Τώρα είσαι εντάξει. Τώρα εντάξει. Ναι, εντάξει. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν με ορισμένα, θα ολοκλήρωσω την παρουσίαση με ορισμένα θεωρητικά ζητήματα πάνω στην πρακτική στο πεδίο. Η σχέση της λογογραφίας ως επιστήμης με τα κοινωνικά και με την κοινωνία και γενικά ο δημόσιος χαρακτήρας της λογογραφίας έχει μια παράδοση, μακρά παράδοση στην Ελλάδα. Η σχέση αυτή παρέμενε στενή και αποτέλεσε ένα κύριο χαρακτηριστικό του έργου της λογογραφίας σε όλη την ιστορία της, με διαφοροποίηση ωστόσο ως προς τη στόχευση και τις μορφές επικοινωνίας με το ευρύ κοινό. Στη σύγχρονη χωροχρονικά διευρυμένη εποχή, η ανάγκη για επικοινωνία με το πολιτισμικό παρελθόν παρουσιάζεται ακόμη πιο επιτακτική. Ωστόσο, λόγω της απομάκρυνσης των τοπικών κοινωνιών από τη βιωμένη παράδοση, η επικοινωνία με το πολιτισμικό παρελθόν καθίσταται όλο και πιο προβληματική. Η επικοινωνία τώρα με την παράδοση λαμβάνει χώρα κυρίως στο πεδίο των αναπαραστάσεων, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε δημιουργό τους ένα ρυθμιστικό ρόλο στη σχέση με το παρελθόν. Ένας από αυτούς είναι ο λαογράφος, ο οποίος ως ειδήμων και πολιτισμικός διαμεσολαβητής θα δείξει στην τοπική κοινωνία το μονοπάτι για την επικοινωνία με την πολιτισμική της παράδοση. Όμως, ο διαμεσολαβητικός ρόλος του λογογράφου θέτει κρίσιμα ζητήματα για το έργο του. Τα ζητήματα αυτά, ορισμένα από τα οποία θα σχολιαστούν παρακάτω, απασχολούν γενικά τον λογογράφο, αλλά είναι άξια ιδιαίτερης προσοχής για αυτόν που θέλει να ειδικευτεί στη δημόσια λογογραφία. Πρώτα απ' όλα, τίθεται το ζήτημα της αυθεντίας. Ποιος είναι ο κύριος ερμηνευτής ενός πολιτισμικού φαινομένου, ποιος του έδωσε αυτή την ιδιότητα και πόσο σίγουροι είμαστε για την επιστημονική ορθότητα της ερμηνείας του. Ο λαογράφος, λόγω ειδικότητας, είναι αυτός στον οποίο αναμένεται να το ανατεθεί η διεκπεραίωση διαφόρων έργων έρευνας και αναπαράστησης του λαϊκού πολιτισμού στο ευρύ κοινό. Όμως, ο λόγος της τοπικής κοινωνίας πού βρίσκεται? Αναφέρομαι στο ερώτημα της κατάταξης μιας ιδιαίτερης κατηγορίας πολιτισμικών δράσεων, που επίσης απευθύνονται στο ευρύ κοινό, οι οποίες όμως δεν προέρχονται από ακαδημαϊκούς λαογράφους, αλλά είναι οργανωμένες αποκλειστικά από φορείς ή πρόσωπα που δεν έχουν αναγκαστικά ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια. Πρώτα για ερασιτέχνες, που δεν τρέπονται να πούνε ότι είναι λαογράφοι, ενώ κάποιοι από εμάς τρέπονται να χρησιμοποιήσουν αυτή την ιδιότητα ή τη χρησιμοποιούν κατ' επιλογή. Θα πρέπει αυτές τις δράσεις να τις εντάξουμε στη δημόσια λογογραφία ή θα πρέπει να τις παραμερίσουμε ως ένα υποπροϊόν της, μια παραμορφωμένη καρικατούρα της και να το μελετήσουμε κριτικά ως ένα κοινωνικό φαινόμενο σαν όλα τα άλλα που μελετούμε? Ίσως δεν θα πρέπει να αβιαστούμε στην απάντηση που θα δώσουμε, καθώς η ιστορία έχει δείξει πως στο παρελθόν υπήρξαν ερασιτέχνες, σε εισαγωγικά λαογράφοι, Δημήτρης Λουκόπουλος, Αγγελική Χατζημιχάλη, Κίτσος Μακρής, καθώς επίσης και ο βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών κοινωνιστής στην Εθνική Αντίσταση Κώστας Καραπατάκης, οι οποίοι, ακριβώς επειδή ήταν απομακρυσμένοι από τις αγγελώσεις της ακαδημαϊκής λογογραφίας εκείνης της εποχής, κατόρθωσαν να δώσουν στο λαϊκό, τον λαϊκό πολιτισμό μέσα από μια ευρύτερη οπτική και να τον αντιληφθούν στη δυναμική του. Κάτι που η ακαδημαϊκή λογογραφία το κατέκτησε σε ύστερο χρόνο. Ένα άλλο ζήτημα, συνδεόμενο με τα παραπάνω, είναι ο αναπόφευκτα παρεμβατικός χαρακτήρας του λαογράφου της δημόσιας λογογραφίας στη διαδικασία έρευνας και παρουσίασης του τοπικού πολιτισμού στο κοινό. Μάλιστα, όπως τονίζουν οι μελετητές, αν και συχνά οι λαογράφοι είναι διατεθειμένοι στο όνομα της αυτοδιάθεσης των κοινοτήτων που μελετούν να απαρνηθούν ένα μέρος από τη δική τους αυθεντία, παρόλα αυτά, εξακολουθούν να ασκούν μια συνεχή επαγγελματική εξουσία μέσα από την ενοιολόγηση και πλαισίωση των προγραμμάτων που οργανώνουν. Για ορισμένους, ο παρεμβατικός ρόλος του λαογράφου αυτής της εκατεύθυνσης δεν είναι αναγκαστικά κάτι κακό. Με χρησιμοποίηση μεταφορών από τις φυσικές επιστήμες, την περιβαλλοντολογία και την βιολογία, υποστηρίζουν στο όνομα της πολιτισμικής βιωσιμότητας, cultural sustainability, ότι η παρέμβαση του λαογράφου μπορεί να παραλληλιστεί με τις στρατηγικές που ακολουθούν οι σχετικές επιστήμες στα φυσικά συστήματα, όταν αυτά από μόνα τους δεν μπορούν να βρουν την ισορροπία τους μπροστά στις περιβαλλοντικές αλλαγές.
Με παράδειγμα την περιβαλλοντολογία και την οικολογία, ο λαογράφος θα πρέπει με το έργο του, υποστηρίζουν, αντί της διατήρησης της παράδοσης, που αποτελεί τον τελικό στόχο και όχι το μέσο, να προωθεί μια στρατηγική βιωσιμότητας, να προωθεί την βελτίωση, ενδυνάμωσή της. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αντικατάσταση της έννοιας διατήρηση στη θεωρία και πρακτική των λαογράφων της εφαρμοσμένης λαογραφίας με αυτήν της ανθεκτικότητας, ως μιας προσαρμοστικής διαχείρισης της διαταραχής και της αλλαγής προς ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Και γι' αυτό και αυτό, γιατί θεωρείται ότι η έννοια της διατήρησης που συχνά χρησιμοποιείται στη λαογραφία ως αναλυτική κατηγορία, μαζί με μια σειρά άλλες παρεφερείς έννοιες, διαφύλαξη, προστασία κλπ., όπως δεν είναι κατάλληλη για μεταβαλλόμενα οικοσυστήματα, αντίστοιχα δεν είναι κατάλληλη και για τα πολιτισμικά συστήματα. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο ρητορικό. Μέσα από τη μεταφορά του πολιτισμού ως οικοσυστήματος, το κέντρο βάρους του έργου της λαογραφίας φαίνεται να μετατίθεται στη δυναμική έννοια της ανάπτυξης, δίνοντας όμως ένα βιολογικό προσδιορισμό στην έννοια της δυναμικής του πολιτισμικού συστήματος. Ωστόσο, προκύπτει το ερώτημα, η δυναμικότητα ενός πολιτισμικού συστήματος είναι ζήτημα εξωτερικών μεθόδων ή μήπως προέρχεται από τους όρους συγκρότησης και λειτουργίας ενός πολιτισμικού συστήματος ως ευθείας ανταπόκρισης στις ανάγκες της κοινωνίας? Πιο απλά, η ανθεκτικότητα ενός πολιτισμικού συστήματος εξαρτάται με μια διαχειριστική λογική από τις τεχνικές στήριξής του ή από τον τρόπο λειτουργίας του και τον βαθμό σύνδεσής του με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, οπότε προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να στραφεί και να δουλέψει ο λαογράφος της δημόσιας λαογραφίας? Γίνεται τέλος κατανοητό ότι από τη φύση της η ρυθμιστική θέση του λαογράφου στη σχέση τοπικής κοινωνίας και αναπαριστάμενου τοπικού πολιτισμού θέτει το ζήτημα της αντικειμενικότητας στο έργο του ή αλλιώς της ενδεχόμενης υποκειμενικότητας και αυθαιρεσίας του στην ερμηνεία και παρουσίαση του λαϊκού πολιτισμού για το ευρύ κοινό. Το γεγονός αυτό βαρύνει τον λαογράφο με μεγάλες ευθύνες ως προς το έργο του, καθώς ο τρόπος που αυτός προσλαμβάνει και αναπαριστά την παράδοση θα καθορίσει και τον βαθμό κατανόησης της παράδοσης από τη μεριά των αποδεκτών. Αν μάλιστα δεχθούμε πως το πολιτισμικό παρελθόν όπως το προσλαμβάνουμε αποτελεί βασικό συστατικό της ατομικής και συλλογικής μας ταυτότητας, καταλαβαίνουμε αμέσως το βάρος των ευθυνών που αναλαμβάνει ο λαογράφος απέναντι στην τοπική κοινότητα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο επιστημονικό, αντικειμενικότητα versus υποκειμενικότητα, αλλά και πολιτικό, ηγεμονισμός versus συμμετοχικότητα, δημοκρατική αντιπροσώπευση. Καθώς με το καθεστώς διαμεσολάβησης, στο οποίο λειτουργεί ο λαογράφος αυτής της κατεύθυνσης, συνδέονται πάντα ζητήματα εξουσίας, αντιπροσώπευσης, συμμετοχής και αποκλεισμού. Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, θα αναγνωρίσουμε στο έργο μας το λόγο και τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας και θα πράξουμε ανάλογα ή θα επιμείνουμε στην αυθεντία της ερμηνείας μας, ως αν η κατεύθυνση που ακολουθεί η επιστήμη και ο λόγος της να μην καθορίζονται από τις εκάστοτε ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, καθώς και τις κοσμοθεωρητικές επιλογές των μελών της επιστημονικής κοινότητας? Η απάντηση στο ερώτημα θα καθορίσει τη στάση μας στις ασύμμετρες σχέσεις λαογράφου και τοπικής κοινωνίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Γιώργο. Πραγματικά, με έναν τρόπο έτσι πολύ, θα έλεγα, στοχαστικό, προσέγγισες αυτό το ζήτημα της παραγωγής δηλαδή του λαογραφικού έργου και μάλιστα μπήκε στον τρόπο παραγωγής, στις μονταλιτέ, να το πω έτσι γαλλιστή, στην ουσία του για μένα, στην ουσία του λαογραφικού έργου και την σχέση του με την κοινωνία, ιδιαίτερα την σύγχρονη κοινωνία. Και βέβαια τις πολιτικές διαστάσεις του έργου της λαογραφίας στη σημερινή πραγματικότητα. Είναι ένας πολύ, θα έλεγα, σύγχρονος προβληματισμός για την, και αυτό που έχει επικρατήσει να ονομάζεται δημόσια λαογραφία, αλλά και ένας προβληματισμός που σίγουρα αγγίζει τους λεγόμενους, αν είμαστε εμείς, μάλλον είμαστε σε αυτή την κατηγορία,
τους ακαδημαϊκούς λαογράφους, αυτούς δηλαδή που ανήκουν στο δημόσιο ερευνητικό ιστό, του οποίου ασφαλώς αποτελούμε μέρος. Υπάρχει λοιπόν το ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω των συμμετεχόντων είναι αμοίωτο, εφόσον βλέπω ότι σταθερά έτσι παρακολουθούν την ομιλία 40 συμμετέχοντες, 40 άτομα, 40 φίλοι, και να ρωτήσω αν κάποιος είτε μέσω του chat είτε μέσω της πλατφόρμας επιθυμεί να ρωτήσει κάτι τον ομιλητή. Υπάρχει ο χρόνος, έχουμε σύμφωνα με το πρόγραμμα τουλάχιστον 20 λεπτά, και να κάνει κάποια έτσι, σύντομη παρακαλώ παρατήρηση, δήλωση κλπ. Παρακαλώ, σας ακούμε. Βλέπω την κυρία Τζανουδάκη, η οποία υπάρχουν και στο τσάτ, αλλά ας ερωτήσει πρώτα η κυρία Τζανουδάκη, και στη συνέχεια θα δούμε και τα ερωτήματα του τσάτ. Κυρία Τζανουδάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια θερμά, γιατί προλάβατε την ιστορία πριν φύγει. Προλάβατε να κάνετε τα ερωτήματα που θα τα πέραν μαζί τους οι άνθρωποι. Συγκινούμε, γιατί έχει γίνει κάτι παρόμοιο στον τόπο που μένω. Το ερώτημα μου είναι πόσο βάθος χρόνου χρειάζεται για να μπορείς να πεις η πόλη μου σε έναν τόπο που μπορεί να μην γεννήθηκαν ούτε οι γονείς σου, ούτε εσύ και ίσως και τα παιδιά σου. Μπορείς να πεις έχω ενιαίο πολιτισμό, ενιαίο παραδόσεις. Αυτό είναι, εγώ δεν το έχω απολαύσει αυτό σε αυτόν τον τόπο που μένω. Είχα έρθει όταν ήταν 6.000 και τώρα έχουν γίνει πάνω από 60.000, μια πανσπερμία. Και όταν διάβασα το άλμπουμ που έκαναν παρόμοια εδώ τα σχολεία με τους δασκάλους, ένιωσα ξένη, ένιωσα μακρινή. Δεν ξέρω γιατί με έκανε να νιώθω ότι δεν ανήκω σε αυτόν τον τόπο, ενώ τον αγαπάω. Τι ρωτάω τώρα, ό,τι νομίζετε απαντήστε. Το βάθος χρόνου που μπορείς να πεις η πόλη μου, λέμε είναι από την Πάρο, είναι από την Καλαμάτα ή είναι και από την Κυψέλη που έχουν μείνει, ας πούμε, και λέμε είμαι κυψελιώτης. Ναι. Σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την πόλη με τους όρους της αγροτικής κοινότητας. Το συναισθηματικό βάρος που έχει η αγροτική κοινότητα είναι πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον σε αυτούς που έχουν ζήσει στην αγροτική κοινότητα, που έχουν γεννηθεί εκεί, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει ο αστικός χώρος, που δίνει ο αστικός χώρος. Επομένως, θα πρέπει την πόλη να την αντιμετωπίσουμε, για να την κατανοήσουμε, θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε τους δικούς της όρους, που σημαίνει ότι σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει ένας, όπως το εννοούμε εμείς, ή μάλλον όπως το εννοούσαμε παλαιότερα τον αγροτικό πολιτισμό, ένας ενιαίος αγροτικός πολιτισμός. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της πόλης είναι αυτό ακριβώς, είναι η πολυσυλλεκτικότητά της και η πολυσυνθετικότητά της. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το πράγμα. Ωστόσο όμως, εκείνο που μπορεί να ενώσει αυτούς τους ανθρώπους είναι τα κοινά βιώματα, όσο μπορούν να υπάρξουν αυτά στην ιστορία της εξέλιξης της πόλης. Δεν ξέρω για ποια πόλη μιλάτε και ούτε για το βιβλίο. Μιλάω για τον Άγιο Στέφανο. Τον Άγιο Στέφανο εννοείται στα Πράστια εδώ. Ναι. Αυτό έχει να κάνει... Δεν μπορώ να το... Ίσως αυτό... Εσείς σε ένα αναστοχασμό, ας πούμε, να βρίσκατε την απάντηση γιατί δεν αισθάνεστε ξένοι σε αυτή την πόλη που, όπως την παρουσιάζουν τα βιβλία της περιοχής, τα τοπική ιστορία όλα της αυτά περιοχής. Μιλάμε για τον Μπογιάννη. Ναι, όλα αυτά που συγκινήσανε όλους που συμμετείχανε, δεν συμμετείχα εγώ σε αυτά. Ζηλεύω που δεν συμμετείχα, αλλά δεν συμμετείχα. Οπότε ξαφνικά ένιωσα όλες αυτές τις συγκινήσεις. Τις ζήλεψα, αλλά ένιωθα ότι είμαι μακριά. Ναι. Τέλος πάντων. Και μάλιστα είμαι και μικρασιάτισσα και ήθελα να βρω ένα χωριό. Ναι. Δεν είχα ρίζες. Και δεν είχα ρίζες στην Ελλάδα. Και... Αυτό είναι και το γεγονός αυτό ότι θέλατε να έχετε ρίζες στην Ελλάδα. Αυτό
δείχνει ακριβώς και την ανάγκη που έχουμε οι άνθρωποι για μια έτσι, ταυτότητα σε ένα χώρο ο οποίος είναι, μια, όπως το είπατε και εσείς, μια πανσπερμία. Η ταυτότητα έρχεται, όπως είπα, μέσα από τα κοινά βιώματα στην πόλη πια, μέσα από τα κοινά βιώματα που ζουν οι άνθρωποι. Και βέβαια το εννοώ το χώρο, πώς τον ζουν, την ιστορία του χώρου, πώς έχουν συμμετάσχει, πώς έχουν ζήσει την ιστορία του χώρου, όλα αυτά. Σε βάθος χρόνου βέβαια αυτό είναι ένα πρόβλημα, δηλαδή σίγουρα η αίσθηση της ταυτότητας απαιτεί μια μονιμότητα στην κατοίκηση, η αίσθηση της ταυτότητας σε ένα χώρο απαιτεί μια μονιμότητα στην κατοίκηση. Σίγουρα, μια γενιά σίγουρα, ίσως και παραπάνω. Ίσως οι επιστήμονες λένε και τρεις γενιές για να συγκροτηθεί, ας πούμε, αυτή. Θα πρέπει να περάσουν τρεις γενιές για να δημιουργηθεί αυτή η αίσθηση της ταυτότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μα ναι, επειδή δεν έχω την τεχνική να σηκώσει το χεράκι. Σας ακούμε. Μπορώ να κάνω... Βεβαίως. Και μετά θα δώσω το λόγο σιγά σιγά και σε όλους όσους το έχουν ζητήσει και συγνώμη, θα διαβάσω και το chat. Συγγνώμη που παίρνω τη σειρά αυτών που ξέρουν να σηκώσει το χέρι. Λοιπόν... Ο κύριος Νάκας, ο καθηγητής. Λοιπόν, εγώ βέβαια δεν είμαι λαογράφος, αν και αισθάνομαι πολύ, μπορώ να πούμε, ότι είμαι σε ένα χώρο εντελώς συγγενικό, αφού όπως ξέρετε ως ερευνητής εκεί του κέντρου σύνταξης του λεξικού, τώρα μελέτης των ιδιωμάτων, έτσι κινήθηκαμε σε χώρους εντελώς όμορους. Θέλω να σχολιάσω λίγο αυτό που φαίνεται ότι και ο Γιώργος, τον οποίο συγχαίρω βέβαια μόλις με την καρδιά για όσα μας παρουσίασε, ότι αποδέχτηκε και ο ίδιος τον να ονομάζεται δημόσιος λαογράφος και δημόσια λαογραφία. Και θέλω λίγο να γυρίσουμε σε αυτά τα εισαγωγικά που μας είπε σχετικά με τη συρρήγνωση ή την απαξίωση των ανθρωπιστικών επιστημών, κυρίως με διάφορες τάσεις που μας έρχονται από την Αμερική. Και να πω ότι αυτό που ανησυχεί γενικότερα τους φιλολόγους, κλασικούς και μη, είναι αυτή η διαμόρφωση τώρα μιας, πώς θα το ονομάσει κανείς, ενός ρεύματος του τι είναι politically correct. Αυτό που έχει πάρει τέτοια, ας πούμε, διάδοση στην Αμερική, σε βαθμό που διαβάζω τώρα άρθρα εδώ στην Ελλάδα για μια έξαρση αυτής της κορεκτήλας, όπως λένε, διότι, ας πούμε, με αυτή την έννοια, κλασικά κείμενα, όπως είναι ακόμα και ο Όμηρος, έτσι, πρέπει να αποσυρθούν, διότι τα πρότυπα που προβάλλουν είναι βία, είναι, ξέρω εγώ, ανδροκρατία και άλλα πολλά. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, δηλαδή του τι είναι δημόσια ή πολιτικά ορθό, πρέπει να ξαναδούμε, εν πάση περιπτώσει, όλα τα αντικείμενα με τα οποία ασχολούνται οι κλασικές σπουδές που τώρα συρρυκνώνονται επίσης και μεταξύ αυτών και η λαογραφία. Δηλαδή, είδα στο πρόσωπο του Γιώργου τώρα έναν έντιμο επιστημονικά και ακαδημαϊκά άνθρωπο που έκανε μια πολύ καλή διαμεσολάβηση, χωρίς να είναι ακριβώς ρυθμιστική η στάση του, και να βγάλει αυτά πραγματικά τα ωραία αποτελέσματα για τα οποία συλλεύει κανείς. Και εγώ είμαι στην Καλλιθέα από το 1990, δεν μπορώ να πω ότι έχω μάθει τη νέα μου αυτή εμπάσπη πόλη όπου κατοικώ, αλλά τώρα χάρη στα κορίτσια μου που φίτησαν στο γυμνάσιο εδώ και άρχισαν να κάνουν βόλτες με τις συμμαθήτριές τους, άρχισα και εγώ να ανακαλύπτω την πόλη και μακάρι μέσα από δράσεις παρόμοιες να μου αποκαλυφθεί σιγά σιγά το παρελθόν αυτής της ενδιαφέρουσα, πιστεύω, περιοχής όπως είναι η Καλλιθέα. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου. Και τώρα όσο αφορά τη διάκριση των ακαδημαϊκών και των ερασιτεχνών, νομίζω ότι άνθρωποι σαν τον Γιώργο, δηλαδή οι ακαδημαϊκοί λαογράφοι, μπορούν κάπως να προφυλάξουν, εν πάση περιπτώσει, τους δήμους
από εραστεχνημούς επικίνδυνους και βέβαια όχι της περιοπής μιας Χατζημιχάλη ενός Κιτσού Μακρύ, για τον οποίο συγκινούμε πάλι που τον ακούω, μια και ανήκα στο κουρινιακό του περιβάλλον, έτσι, ενός ανθρώπου που προσέφερε τόσα πολλά στην... χωρίς να είναι ο ίδιος ακαδημαϊκός, έτσι. Αυτά είχα να πω. Και δεν ξέρω αν όταν ξεκίνησες, Γιώργο, αυτό το προβληματισμό από την Αμερική, είχες, ας πούμε, υπόψη ότι αφορά γενικότερα όχι μόνο τη λογογραφία, αλλά τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νάκα, για τα καλά σας λόγια. Όντως είναι το θέμα της ονομασίας της δημόσιας λογογραφίας, να πω μόνο ότι είναι ένα ζήτημα που το έχουμε αποδεχθεί όλοι ως όρο, αλλά αισθανόμαστε και λίγο αμήχανα πάνω σε αυτόν τον όρο. Λέγοντας δημόσια λογογραφία, μπορεί κάποιος να νομίσει για μια υπηρεσία που, δημόσια υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει, που ασχολείται με το ζήτημα του λαϊκού πολιτισμού, που μπορεί να συμβεί και αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού άλλωστε έχει νομίζω και ειδικό τμήμα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και πάνω σε αυτό, στην αμηχανία που αισθανόμαστε στον όρο, σχετικά με τον όρο αυτό, να πω ότι έχουν προταθεί και άλλες έτσι, ονομασίες. Μου έρχεται στο μυαλό αμέσως η πρόχειρα της Βασιλικής της Χρυσανθοπούλου, η οποία προτείνει τον όρο λογογραφία δημόσιας στόχευσης. Και μόνο το γεγονός ότι προτείνονται και άλλες έτσι ονομασίες δείχνει ακριβώς ότι δεν είναι ικανοποιημένη η κοινότητα, η επιστημονική κοινότητα από αυτόν τον όρο, αλλά τον αποδέχεται γιατί είναι σύντομος και αυτό είναι σύντομος και κάπως, ας το πούμε έτσι, παρόλες τις αδυναμίες του, μπορεί κάποιος να καταλάβει. Σημασία έχει ποιος θα καθορίσει την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια που αφηρεί την κοινωνία, έτσι, ποιος θα το καθορίσει. Ναι. Αυτό στην Αμερική αυτό να επανακαθορίσουν την αλήθεια. Ναι. Αυτό ίσως και είναι και ένα γενικότερο ζήτημα, βέβαια, ενώ μιας ενός ξαναγραψίματος, θα λέγαμε, της ιστορικής εξέλιξης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όχι μόνο, βέβαια, την Ελλάδα, γενικότερα την παγκόσμια, θα λέγαμε, κοινότητα. Και αυτό θα το έχουμε μπροστά μας ως θέμα συζήτησης για πολλές, έχω την εντύπωση, για πολύ καιρό, για δεκαετίες μπροστά μας. Ελπίζω να μην φτάσει και στην Ευρώπη, γιατί τότε θα κόψουμε και τον Σέξπιρ από την εκπαίδευση και άλλα κείμενα. Εντάξει, δεν έχω να πω τώρα. Αυτά είχα να πω. Ως προς το... Να θες, Γιώργο... κάποιος άλλος, ναι. Γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα που συσσωρεύονται. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους που το έχουν ζητήσει, γιατί είναι τρεις ήδη. Αλλά να διαβάσω από το chat. Θερμά συγχαρητήρια, έτσι, πολλά έτσι, μηνύματα έτσι, ενθαρρυντικά. Ευχαριστούμε για την εισήγηση. Ιδιαίτερα γοητευτικός ο όρος δημόσια λαογραφία δίνει τα χέρια με τη δημόσια ιστορία και τη δημόσια αρχαιολογία. Εδώ έχουμε μια θετική αντίδραση, σας ευχαριστώ. Μια άλλη αντίδραση από τη Βανέσα. Θερμά συγχαρητήρια, πολύ ενδιαφέρον και ιδιαίτερα συγκινητικό και για εμένα. Μένω στην Ηλιούπολη εδώ και 30 χρόνια. Ευχαριστίες. Επίσης ευχαριστίες από την Εμμανουέλα Κατρινάκη, η οποία και αυτή μένει στην Ηλιούπολη εδώ και 18 χρόνια. Ένα ερώτημα, αν το πρόγραμμα της Ηλιούπολης μπορεί να επαναληφθεί σε άλλες σχολικές μονάδες αν ζητηθεί. Και άλλο ένα ερώτημα από την Αθανασία, αν στα τρεις παράγοντες, κοινωνία, επιστήμη, δημοτική αρχή, μπορεί να γίνει ή έχει γίνει τέταρτο μέλος η Εκκλησία σε θέματα λαογραφίας πολιτιστικών δράσεων. Επίσης και κάποια άλλα μηνύματα, ένα χαιρετισμό και από την κυρία Καμιλάκη, η οποία ομιλεί σε μια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα την ίδια στιγμή, πολλές έτσι, θερμά λόγια για το Γιώργο τον Βοζίκα και για την παρέμβασή του. Και Γιώργο, δεν ξέρω αν συγκράτησες έτσι το θέμα της εμπλοκής της Εκκλησίας, να σχολιάσεις κάτι και αν τη δυνατότητα έτσι εφαρμογής
αναλόγου, έτσι, της ανάλογης προσέγγισης σε σχολικές μονάδες. Ναι. Ως προς το θέμα της Εκκλησίας, φυσικά αν επιθυμεί η Εκκλησία δηλαδή να, με κάποιο τρόπο να συμμετάσχει στην παρουσίαση ενός τοπικού πολιτισμού, φυσικά είναι ένας συμμετέχον, άλλη μόνο. Η λαογραφία γενικώς δεν είναι αποκλειστική, με την έννοια ότι, να το πω αλλιώς, είναι συμπεριληπτική. Προσπαθεί να συμπεριλάβει όσο δυνατόν περισσότερες φωνές μέσα στο που συμμετέχουν, που είναι ως, ας το πούμε έτσι, δυνάμεις που συντελούν στη δημιουργία αυτό που ονομάζουμε, στη συγκρότηση αυτό που ονομάζουμε τοπικός πολιτισμός. Άρα είναι και η Εκκλησία μέσα στο όλο, ας το πούμε, εγχείρημα έχει λόγο. Όπως βέβαια και άλλοι συμμετέχοντες και άλλοι φορείς. Ένας εξίσου, ας πούμε, σημαντικός φορέας για μένα, ο οποίος θα αξίζει να μελετηθεί και ήδη δηλαδή αποτελεί αντικείμενο της μελέτης, είναι οι τοπικοί σύλλογοι. Και δεν αναφέρομαι βέβαια στους λεγόμενους φολκλωρικούς ή εθνοτοπικούς συλλόγους, αναφέρομαι στους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν αναφορά κυρίως στην πόλη δηλαδή, και όχι τόσο στους καταγόμενους από κάποιο χωριό που βρέθηκαν και συνέπτυξαν ένα σύλλογο, ας το πούμε, εκεί. Τώρα, ως προς το αν μπορεί να επαναληφθεί αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε τότε σε πιλωτική μορφή, μετά για κάποιους λόγους δεν συνεχίστηκε, είτε γιατί ήταν η περίοδος τότε, υπάρχουν και κάποιες, ας το πούμε έτσι, προθεσμίες χρόνου που πρέπει κάποιος να τις λάβει υπόψη του. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε, είχε σκοπό να συμπεριλάβει μέσα και τα λύκεια στο όλο. Αλλά έχει μία, και αυτό πρέπει να το ξέρει κάποιος που ασχολείται έτσι με την λαογραφία στη δημόσια σφαίρα, ας το πούμε. Υπάρχουν όμως κάποιοι περιορισμοί, δηλαδή όταν ξεκίνησε η προετοιμασία, θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη ότι για να μπει κάποιος μέσα στο σχολείο να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα τοπικής ιστορίας, πρέπει να πάρει άδεια από το Υπουργείο, δηλαδή από την επιθεώρηση. Δεν είναι κάτι τόσο εύκολο απλό, που σημαίνει ότι πρέπει να συνταχθούν κείμενα, να σταλούν στην επιθεώρηση εκπαίδευσης, να τα ελέγξει η επιθεώρηση εκπαίδευσης, να επιστρέψουν αυτά πίσω. Και μετά θα πρέπει να έρθει σε συνόηση με τα σχολεία για να μπορεί να συνοηθεί πότε μπορούν τα σχολεία να δεχθούν τον αυτόν που κάνει το πρόγραμμα, σε πάση περιπτώσει, που θέλει να μιλήσει, και αν έχουν το χρόνο και πολλές άλλες, έτσι, πολλοί άλλοι περιορισμοί. Όταν λοιπόν ξεκίνησε αυτό, ήδη είχε τα σχολεία, έφτασε αυτό, δηλαδή η έγκριση να φτάσει, ας πούμε, τον Νοέμβριο. Τα σχολεία όμως είχαν Νοέμβριο-Δεκέμβριο, τα σχολεία όμως ιδιαίτερα τα λύκεια είχαν ξεκινήσει ειδικά τους προγράμματα που δεν μπορούσαν πλέον να συμμετάσχουν σε αυτό στο πρόγραμμα του Δήμου. Είχαν δικά τους προγράμματα. Είχαν ξεκινήσει ήδη πιο νωρίς, δηλαδή, δικά τους προγράμματα. Άρα, καταλαβαίνετε, λοιπόν, και γι' αυτό περιοριστήκαμε στην... Τώρα, αντίστοιχα, για φέτος, δηλαδή, για τις επόμενες χρονιές, καταρχάς, αυτή τη στιγμή ήδη είναι υπό εξέλιξη ένα ερευνητικό πρόγραμμα της Ακαδημίας Αθηνών, που έχει να κάνει με την ιστορία και τον καθημερινό πολιτισμό της Ηλιούπολης. Δεν έχει να κάνει με σχολεία, αλλά έχει να κάνει με συγκέντρωση πληροφοριών για το παρελθόν της Ηλιούπολης από πληροφορτές της ίδιας της περιοχής. Πάνω, εξαρτώνται από την διάθεση του Δήμου, τίποτα περισσότερο. Διάθεση να υπάρχει και όλα μπορούν να διευθετηθούν. Μήπως μπορώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση στο θέμα? Ευχαριστούμε, Γιώργο. Αν θέλετε... Είναι πάνω στο θέμα για τα σχολεία. Ναι, αν θέλετε, πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Γιατί ήδη, ναι, έχουν ζητήσει το λόγο τρεις συνάδελφοι. Ναι, έχετε δίκιο. Λίγο κάνω μια παρέμβαση. Επειδή έχω την πείρα, ήμουνα 35 χρόνια καθηγήτρια και έχω κάνει προγράμματα στο σχολεία. Αυτό το ειδικό θέμα, λαογραφία και
εκπαίδευση. Το είχα κάνει πριν από το 12, πριν από το 2012, δεν θυμάμαι ποια χρονιά, με τον τίτλο «Παράδοση και τέχνη», εντάχθηκε σε περιβαλλοντικού τύπου. Μέσα στον ευρύτερο κύκλο περιβαλλοντικά προγράμματα είχαμε εντάξει αυτό το πρόγραμμα και έγινε όλο το χρόνο. Βέβαια πήραμε άδεια από την δευτεροβάθμια, ήμουν σε λύκειο, και μέσα στη διάρκεια όλης της χρονιάς έγιναν επισκέψεις, εργαστήρια, ξυλογλυπτική, γεωγραφία. Εδώ έχουμε το Θεόφιλο, είδαμε τοιχογραφίες του Θεόφιλου. Όλο αυτό ήταν στη διάρκεια της χρονιάς. Και στο τέλος παρουσιάσαμε αυτό το πρόγραμμα στην κοινότητα τη μαθητική του Βόλου. Δηλαδή όλο αυτό εντάσσεται μέσα σε ένα πρόγραμμα γενικότερο της εκπαίδευσης και μπορεί ο καθένας να το προγραμματίσει από το Σεπτέμβρη και μέχρι τον Ιούνιο που τελειώνει η χρονιά να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ πράγματι. Είστε καλά. Συγχαρητήρια και στον κύριο Βοζίκη και σε όλους σας όσους κάνετε ευχαριστούμε, αυτή την ευχαριστούμε. Έχει δώσει πολλές ευκαιρίες το υπερβαλλοντική εκπαίδευση επί πολλά έτη. Είναι μια πληροφορία ότι για την άδεια στα σχολεία μέχρι τον Ιούλιο μπορεί κάποιος να βιαστεί να καταθέσει σχετική πρόταση στο Υπουργείο και βέβαια χαιρετισμούς και από τη Ζάκηθο που έχει κάνει επιτόπια έρευνα ο Γιώργος, αλλά έχει ζητήσει να μιλήσει εδώ και αρκετή ώρα και περιμένει η Κυριακή η Χρυσού και ο Γιάννης Παραχρήστος και ο Γιώργος Οκούζας. Η κυρία Χρυσού, αν θέλει να ερωτήσει έτσι πρώτη την παρέμβασή της. Καταρχήν να πω θερμά συγχαρητήρια στον Γιώργο για την πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση. Θα ήθελα όμως λίγο περισσότερα στοιχεία γύρω από το ίδιο το πρόγραμμα και πάνω απ' όλα για τα ίδια τα παιδιά, πώς καλύφθηκε, ας πούμε, η ηλικιακή τους διαφορά, ποια ήταν η ενεργή τους συμμετοχή, ποια τα συμπεράσματα, πώς βίωσαν το όλο πρόγραμμα, γιατί από αυτό θα φανεί και το αποτέλεσμα του προγράμματος. Πέραν των θεωρητικών προσεγγίσεων των δικών μας, δημόσια λαογραφία ή δημόσια ιστορία, γιατί αυτό που λέμε εμείς τώρα για δημόσια λαογραφία υπάρχουν σε όλες τις γειτονιές, υπάρχει το πρόγραμμα με τη δημόσια ιστορία, με φορείς και τα λοιπά, που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Θα με ενδιαφέρει εμένα το αποτέλεσμα του προγράμματος. Εκεί θέλω περισσότερες πληροφορίες, ποια ήταν τα συμπεράσματα, τι βγήκε, τι βίωσαν τα παιδιά, πώς το εισέπραξα και... Ναι. Το πώς το βίωσαν τα παιδιά, βέβαια, αυτό παρουσιάστηκε στην εκδήλωση. Η ανακοίνωση και το άρθρο μέσα έχει περισσότερο σκοπό να βάλει ένα γενικότερο προβληματισμό, να μην παρουσιάσει αυτό καθ' αυτό το πρόγραμμα, ως πρόγραμμα δηλαδή, αλλά με αφορμή αυτό το πρόγραμμα, όπως είπα και στην αρχή, να παρουσιάσει, να θέσει ένα ευρύτερο προβληματισμό. Τώρα, η αλήθεια είναι πολύ σωστά. Οι παρόμοια προγράμματα κάνουν και άλλοι κλάδοι, όπως είναι η ιστορία, είναι η λεγόμενη δημόσια ιστορία. Βέβαια, η δημόσια ιστορία, να πούμε εδώ, έχει διαφοροποιήσεις από τα δικά μας τα προγράμματα. Νομίζω ως ένα βαθμό αποκλίνουν και αρκετά από τα δικά μας τα προγράμματα, καθώς από τη δημόσια λαογραφία, ας το πούμε. Τώρα, ίσως δεν είναι και τις ώρες να αναφερθούμε στις διαφορές. Εκείνο που έχω ίσως να πω είναι ότι η δημόσια ιστορία ίσως έχει ένα παρελθόν, ενώ έχει ένα ιστορικό παρελθόν το οποίο μελετά και προσπαθεί αυτό το ιστορικό παρελθόν, να κρατώντας την επιστημονική εγκυρότητα, να το παρουσιάσει με ένα ελκυστικό τρόπο στο κοινό. Εμείς έχουμε μια ζωντανή κοινότητα, αυτό είναι το δικό μας το επιπλέον στοιχείο, ότι έχουμε μια ζωντανή κοινότητα την οποία έχουμε να παρουσιάσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη, συντελέστηκε στο παρελθόν, αλλά έχουμε μια ζωντανή κοινότητα η οποία υπάρχει, ζει και δραστηριοποιείται μέχρι τις μέρες μας και θα συνεχίσει. Αυτό μας κάνει ακριβώς να είμαστε ακόμη περισσότερο ευαίσθητοι, αν θέλετε, στα προβλήματα και στις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας ως προς τον τρόπο παρουσίασης της από εμάς. Πολύ ωραία.
Να δώσω μάλλον το λόγο τώρα στο Γιάννη τον Καραχρήστο, μια που αναφερθήκαμε σε δημόσια ιστορία, και θα κάνει λίγο υπομονή ο Γιώργος Οκούζας για δεν να πειράζει στη συνέχεια. Μήπως να δώσουμε όμως στο Γιώργο το λόγο. Όχι, Γιάννη, πες, δεν πειράζει, ωραία. Αφού ξεκίνησε. Εντάξει. Εκεί ήθελα και εγώ να μιλήσω, να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με την χρηστικότητα και το περιεχόμενο των όρων. Προφανώς οι όροι δεν είναι πανάκια, υπάρχουν για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Ωστόσο, δείχνουν και το πλαίσιο δημιουργίας της ίδιας της συζήτησης. Επομένως, το δημόσια λογογραφία, εμένα, δεν με πειράζει, όχι μόνο γιατί νομίζω ότι θεωρώ ότι κινούμε και στον χώρο της δημόσιας ιστορίας και στον χώρο της δημοσιολογραφίας, αν θέλετε, αλλά γιατί ακριβώς δείχνει αυτό το πράγμα ότι η συζήτηση και στον επιστημονικό χώρο, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα, αυτή την περίοδο είναι, αφορά την σχέση μεταξύ της των επιστημών, των διάφορων επιστημών και της κοινωνίας, και θέλει να δουλέψει μαζί με την κοινωνία και να την κάνει συμμέτοχο στη δουλειά της. Και νομίζω αυτή είναι η διάκριση και από προηγούμενες χρήσεις και χρήσεις των επιστημών από τον δημόσιο χώρο και λόγο στο παρελθόν, αλλά και από διάφορα πράγματα του στυλ ερασιτεχνική λαογραφία, ερασιτεχνική ιστορία, ερασιτεχνικό, οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί. Άρα, με αυτή την έννοια, νομίζω ότι ο όρος είναι χρήσιμος ακριβώς γι' αυτό. Τώρα, για τα όρια που υπόθηκαν πριν, οι ομάδες είναι οι ομάδες προφορικής ιστορίας, τις οποίες ανέφερε η Κούλα, πράγμα που δείχνει ότι και η προφορική ιστορία παίζει μέσα σε αυτόν τον χώρο και προσπαθεί να έχει αυτή την σχέση. Και βέβαια, ένα σχόλιο, να με συγχωρήσει ο κύριος Νάκας, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον έτσι όπως εγώ την παρακολουθώ την συζήτηση, όπως φαντάζομαι το Γιώργο, όπως την μεταφέραμε εδώ, δεν έχει σχέση το δημόσιο με αυτό το όντως επικίνδυνο ζήτημα που είπε της πολιτικής ορθότητας και του ξαναγραψίματος των κειμένων, και ευτυχώς που δεν έχει με αυτό, γιατί αυτό νομίζω ότι δεν θα ήταν και ιδιαιτέρως παραγωγικό. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο, να γυρίσω και εγώ εκεί που πήγε η Κούλα, αν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, αν αυτός κατάλαβε κάτι ιδιαίτερο, και ρωτάω πραγματικά από ενδιαφέρον, κάποια διαφορά ότι αυτό το πρόγραμμα έγινε με παιδιά. Εγώ έχω εμπειρία από ανάλογα προγράμματα, και ο Γιώργος έχει, γι' αυτό τον ρωτάω, που αυτά γίνονται με μεγαλύτερες ηλικίες, όχι απαραίτητα ηλικιωμένους, αλλά όχι απαραίτητα και παιδιά που βρίσκονται μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Αν αυτό εδώ είχε κάποια ιδιαιτερότητα, την οποία αξίζει να έχουμε στο δήμα και να συζητάμε και για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Μπήκαν δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι για την δημόσια λαογραφία και κατά πόσο είναι μια λαογραφία που έρχεται να ανατρέψει προς το επιτοχύρο τα πράγματα ή είναι κάτι διαφορετικό και μια δημόσια επιστήμη, να το πούμε έτσι, να μην το εξειδικεύσουμε στη λαογραφία. Και το δεύτερο είναι για το ίδιο το πρόγραμμα με τα παιδιά. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό ήταν παιδιά του γυμνασίου. Ήταν από διάφορες τάξεις. Ήταν δηλαδή από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη λυκείου. Και κατά μία άποψη ίσως ήταν και καλύτερα. Γιατί τα παιδιά του λυκείου μπαίνουν σε άλλο κανάλι, ας το πούμε. Ετοιμάζονται σιγά-σιγά για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έχουν φροντιστήρια. Δεν είναι τόσο πολύ, δηλαδή. Δεν ξέρω αν θα ήταν διαθέσιμα, τουλάχιστον στον βαθμό που θα θέλαμε εμείς, να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Για αυτά τα ίδια τα παιδιά ήταν σίγουρα, κυρίως ήταν η ερευνητική διαδικασία, εγώ έτσι όπως το προσέλαβα, ήταν η ερευνητική διαδικασία που τους τρικάρισε περισσότερο.
έπαιρναν συνεντεύξεις, είχαν με το κινητά τους φωτογραφίες, βιντεολήψεις κλπ. Αυτό πιστεύω ότι αυτό ήταν το οποίο που τους έκανε περισσότερο, που τους άρεσε. Και βέβαια σίγουρα μάθαν και κάποια πράγματα. Ήρθε σε επικοινωνία, πρώτον το σχολείο άνοιξε στην κοινότητα, στην τοπική κοινωνία. Και βγήκε προς τα έξω το σχολείο, αλλά και δέχτηκε μέσα ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας να δώσουν συνεντεύξεις στους μαθητές. Οι μαθητές ήρθαν σε επικοινωνία με άλλες γενναίες, μεγαλύτερες δηλαδή, με άλλες γενιές, με καλύτερες ηλικίες ανθρώπους, που και αυτό ήταν ένα πολύ, ας το πούμε, θετικό κομμάτι για αυτά τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή τουλάχιστον τους άρεσε στις συζητήσεις που κάναμε. Τώρα, ως προς το ζήτημα της δημόσιας επιστήμης και να το εξειδικεύσουμε στη δημόσια λαογραφία. Η δημόσια λαογραφία, είπαμε, δεν είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, καθολικό, με την έννοια δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά στις χώρες στις οποίες το βλέπουμε να εμφανίζεται. Είναι, όπως είπα και στην ανακοίνωση, είναι άλλη η δημόσια λαογραφία της Αμερικής, άλλη δημόσια λαογραφία στην Ευρώπη. Στη Γερμανία δεν υπάρχει και καθόλου. Οι Γερμανοί λαογράφοι το θεωρούν, ας το πούμε, κάπως σαν υπερασπίζονται την επαγγελματική τους τιμή, ας το πούμε, μη συμμετέχοντας σε τέτοια προγράμματα. Και βλέπουμε καχυποψία όλους αυτούς τους ανθρώπους, αντίστοιχο με τα δικά μας, θα λέγαμε, ανθρώπους που αφορούν τις τοπικές ενδυμασίες της Γερμανίας, ή εδώ στα δικά μας αφορούν φωστανέλες κτλ. Τους βλέπουν τους ανθρώπους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα, οργανώνουν εκδηλώσεις, τους βλέπουμε καχυποψία οι Γερμανοί λαογράφοι, ίσως γιατί ακριβώς όπως είπα και στην ανακοίνωση, έχουν η γερμανική λαογραφία, λόγω της εμπλοκής της με το ναζιστικό καθεστώς, έχει έτσι ένα βεβαιωμένο ιστορικό παρελθόν και θέλει να αποκοπεί από αυτό. Υπάρχουν δύο στάσεις προσέγγισης, μάλλον οι εκφράσεις της δημόσιας λαογραφίας δεν είναι ενιαία. Υπάρχει η δημόσια λαογραφία που είναι μια κριτική προσέγγιση απέναντι στον τοπικό πολιτισμό και μάλιστα κριτική με την έννοια της μέσα από μια χειραφετική, ας το πούμε έτσι, αντίληψη της λαογραφίας, και παίρνει και πολλές φορές και μια μορφή ακτιβισμού, υπεράσπισης δηλαδή των τοπικών κοινωνιών και των δικαιωμάτων τους ενάντια στους κοινωνικούς καταναγκασμούς κτλ. Αλλά υπάρχει και δημόσια λαογραφία, οποία, αν θέλουμε έτσι πολιτικά να την προσδιορίσουμε, είναι φιλελεύθερη, ας το πούμε, φιλελεύθερης ή και νέο φιλελεύθερης στροφής, που ακολουθεί το ρεύμα της κοινωνίας, αν δηλαδή η κοινωνία επιθυμεί την χρήση του λαϊκού πολιτισμού, του πολιτισμού της προς οικονομική, ας το πούμε, εκμετάλλευση, δεν έχει κανένα πρόβλημα πάνω σε αυτό να το κάνει, ενώ να βοηθήσει την τοπική κοινωνία να χρησιμοποιήσει τον λαϊκό πολιτισμό, να τον αξιοποιήσει, να το πούμε πιο καλά, τον λαϊκό πολιτισμό ως οικονομικό πόρο και να έχει έτσι ωφέλη τοπική κοινωνία. Έχει οι τοπικές κοινωνίες, μάλιστα το αξίωμά τους είναι το εξής, ότι οι τοπικές κοινωνίες θέλουν από μια μεριά, χρειάζονται χρήματα, οικονομική ενίσχυση για να διατηρήσουν τον πολιτισμό τους. Και από την άλλη μεριά σκέφτονται ότι ίσως και αυτός ο πολιτισμός τους μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο ή, αν θέλετε, βάση για την ανάπτυξη της τοπικής τους οικονομίας. Είναι δηλαδή ένα λίγο έτσι κάπως σαν φαύλο, μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι πώς θα μπορεί να προστατευτεί, πώς θα μπορούν να προστατευτούν αυτές οι τοπικές κοινωνίες από τις καταχρήσεις της αγοράς και αναφέρουμε ιδιαίτερα από την διαβρωτική επέμβαση του τουρισμού. Όπου τα πάντα φαίνονται ως αντιμετωπίζονται ως αξιοθέατα, που αυτό μπορεί να έχει επίπτωση βέβαια και στον τοπικό πολιτισμό. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ο Γιάννης Καραχρήστος γράφει στο chat και στις άλλες δημόσιες εντός εισαγωγικών επιστήμες υπάρχουν αυτές οι εσωτερικές εντός εισαγωγικών πάλι διαφοροποιήσεις.
Το ενδιαφέρον είναι να τα συζητήσουμε συγκριτικά και διεπιστημονικά και προτείνει να κάνουμε ένα συνέδριο. Γιατί να μην κάνουμε συνέδριο? Είναι και πιο εύκολο τώρα μέσω της πλατφόρμας. Δεν κοστίζει και πολύ. Πραγματικά είναι. Εγώ είμαι θετικός. Είναι αλήθεια ότι και η αποκένωση η λεγόμενη του κράτους, έτσι, η απόσυρσή του, ενθαρρύνει αυτές τις μορφές που ανέφερες, Γιώργο, σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, την όποια συνεργασία. Είναι πολύπλοκο το θέμα. Εγώ το βλέπω και το έχω γράψει και όλο στη Γαλλία, για παράδειγμα, που είναι μια χώρα έτσι, με πολύ, έτσι, πολύ έτσι, έντονη το παρελθόν του πολύ έτσι, οργανωμένου κράτους, της εποχής των Ιακωβίνων κλπ. Το οποίο έχει βέβαια τώρα έχει δώσει πολύ μεγάλη ελευθερία στις τοπικές κοινωνίες και στις τοπικές συνεργασίες, και οι οποίες είναι για τους, είναι πραγματικό, είναι η ανάγκη που το κάνει, αν θέλετε, καθώς πολλοί νέοι επιστήμονες, δεν υπάρχουν θέσεις, έτσι να το πω απλά, στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα, απασχολούνται σε προγράμματα δήμων, και εκεί βέβαια αυτό το έργο που παράγεται είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι επιστήμονες, αυτοί οι νέοι επιστήμονες που είναι πολύ καλοί μάλιστα, με πολύ καλές σπουδές, τις ιδιαιτερότητες αυτού του περιβάλλοντος εργασίας και τα διακυβεύματα αυτού του τρόπου εργασίας, που είναι μια πραγματικότητα, είναι μια καταναγκαστική, θα λέγαμε, πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που το επιλέγει κάποιος να το κάνει ή να μην το κάνει. Επιβάλλεται και είναι ένα πολύ έτσι, μεγάλο θέμα, το οποίο δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, για να μην κουράσουμε και το ακροατήριο που τους συμμετέχοντες, μάλλον, όχι, γιατί όλοι συμμετέχουν, δεν είναι ακριβώς ακροατές, καθώς ήδη έχουμε έτσι υπερβεί λίγο το χρόνο. Να δώσουμε όμως το λόγο και στον Γιώργο τον Κούζα. Γιώργο. Κύριε Καραμανέ, θέλει η κυρία Λιδάκη να μιλήσει. Οι προηγούνται οι κυρίες. Να τις δώσω τη θέση μου και να μιλήσω τελευταίος. Κυρία Λιδάκη, έχετε το λόγο. Ακούγομαι? Ναι. Βεβαίως. Γιώργο, σε ευχαριστώ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σου πάρω τη σειρά, ρε παιδί. Είπαμε, οι κυρίες προηγούνται, αυτό είναι κανόνας. Μιλήστε εσείς. Gentleman, πάντα, δεν το συζητώ. Καταρχήν, να ζητήσω συγγνώμη που μπήκα καθυστερημένη, αλλά μονίμως μπερδεύομαι, το έχω ξαναπάθει. Είχα δοκιμάσει για να ακούσει και το Βαγγέλη και τη Ζωή και τον Μπάρι. Κάτι. Και τώρα τελευταία στιγμή τα κατάφερα. Δεν ξέρω τι κάνω λάθος. Δεν ξέρω. Πάντως να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία του να στήσετε όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά έχει φοβερά ενδιαφέρον και στα θέματα που είδα, πάρα πολύ καλά. Το Γιώργο, όπως σας είπα, δεν κατάφερα να τον ακούσω από την αρχή. Ξέρω τη δουλειά του βεβαίως και την εκτιμώ ιδιαίτερα. Ουσιαστικά δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να πω ότι πολλά χρόνια τώρα διδάσκω το θέμα της τοπικότητας και συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε ο Γιώργος και με αυτά που είπε η κυρία Τζανουδάκη, ότι ο τόπος είναι φοβερό στοιχείο συγκρότησης ταυτότητας και δεν είναι τυχαίο που ακόμα και σε αμερικάνικες ταινίες, κυρία Νάκα, ακούμε την ερώτηση ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και τους ηθοποιούς, από πού είσαι. Από τις πρώτες ερωτήσεις είναι, σε αμερικάνικες ταινίες. Και επίσης, στην Αμερική ξεκίνησε το public science, η δημόσια επιστήμη. Και σε ό,τι αφορά τη δημόσια κοινωνιολογία, είχε να κάνει ακριβώς με τις τοπικότητες, γιατί τα προβλήματα ήταν τεράστια στις διάφορες κοινότητες, δεν γινόταν τίποτα ή γινόταν κάτι το εντελώς γενικό, και βγήκε ο Μπαραγουέι και, όπως ακριβώς ελέγχθηκε πιο πριν τον επαγγελματισμό, τον κατήγγειλε. Δηλαδή είμαστε κοινωνικοί επιστήμονες, είμαστε λαογράφοι, είμαστε κοινωνιολόγοι και κάνουμε επιστήμη για την επιστήμη. Τι νόημα έχει? Από την Αμερική ήρθε αυτή, θα λέγαμε, η επιταγή, η γνώση να βγει έξω από τα πανεπιστήμια, να φτάσει στον απλό κόσμο, σε ένα λόγο απλό και κατανοητό. Εμπεριέχοντας αυτό που είπες, Γιώργο, τώρα και μια κριτική διάσταση, όχι απλή καταγραφή, αλλά μια κριτική διάσταση και βεβαίως ένα στοχασμό. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί το βλέπω έτσι, γιατί το βλέπω αλλιώς. Και μέσα από όλο αυτό το πράγμα, από τη δημόσια κοινωνιολογία που θα βασίζεται στην εθνογραφική μέθοδο έρευνας, που πρώτη η λαογραφία διακαθιέρωσε, να τα λέμε αυτά, έτσι. Η λαογραφία μπορεί να μην ξέρει το όνομα
να μην το χρησιμοποιούσε, αλλά αυτό έκανε. Πήγαινε επί τόπου και μιλούσε με τους ανθρώπους, κατέγραφε αυτά που έβλεπε, αυτό είναι. Το ίδιο τώρα μας λένε οι δημόσιες κοινωνικές επιστήμες ότι πρέπει να γίνει. Να προάγουμε τον τοπικό πολιτισμό, να μιλήσουμε με τους ίδιους τους ανθρώπους και όχι να πάμε ως οι δήμονες εμείς από πάνω, να έχουμε μια παραγωγή της γνώσης και όχι αναπαραγωγή αυτά που ξέρουμε αυτό και από την αρχή. Και βεβαίως μια συνεργασία όλων αυτών των ανθρωπιστικών, των κοινωνικών επιστημών, μπας και γίνει κάτι, μπας και ειδικά ας πούμε, σε ό,τι αφορά τη σημερινή κατάσταση, που είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα για όλους, που υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν έχουν ένα βάθρο για να αρθρώσουν λόγο, θα πρέπει εμείς να τους δώσουμε τον λόγο, να τους αφήσουμε, να ακουστεί η φωνή τους, να ακουστεί η φωνή του δρόντος υποκειμένου. Αυτά έτσι, γιατί ένιωσα, μου έδωσε το έναυσμα ο Γιώργος και όλες αυτές οι συζητήσεις και η συνάδελφος που αναζητά ένα τόπο. Βεβαίως ένα τόπο αναζητάμε. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λιδάκη. Είναι στην ουσία των θεμάτων που συζητάμε, βρίσκονται οι προβληματισμοί σας. Γιώργο, βεβαίως. Το θέμα της δημόσιας επιστήμης με καίει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, γιατί υπάρχει μια ερώτηση, αναρωτιέμαι και εγώ ίδια, ας πούμε. Κάνω επιστήμη γιατί, για να τη δουν οι συνάδελφοί μου, να ακούσουν αυτά που έχω να πω, τις μελές μου συνάδελφοι, και τι έγινε. Ο ακτιβισμός που είπες, Γιώργο, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα και συμφωνώ απολύτως. Αυτά, συγγνώμη αν είπα πολλά, αλλά έτσι παρασύρθηκα από όλα αυτά τα πράγματα. Μ' άρεσε πολύ το λίγο έστω που είδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άννα, για τα καλά σου λόγια και μάλιστα έτσι με αυτά τα πολύ ωραία, τις πολύ ωραίες επισημάνσεις που έκανες. Μου έδωσε την ευκαιρία να θυμηθώ, μου έδωσαν την ευκαιρία να θυμηθώ κι εγώ κάτι διαβάσματα που είχαν κάνει και πόσο εντύπωση, μεγάλη εντύπωση μάλιστα, μου προξένησε ένα άρθρο ενός Αμερικανού λαογράφου, δημόσιου λαογράφου, σχετικά το οποίο αναφερόταν στη δημόσια λαογραφία και ξεκινούσε το άρθρο του αυτό παραθέτοντας την περίφημη θέση του Καρλ Μάρξ για τον Φόιερμπαχ, όπου έλεγε ότι οι φιλόσοφοι μελετούν τον κόσμο, έχουν διάφορους τρόπους για να τον ερμηνεύσουν. Η πρόκληση όμως είναι να τον αλλάξουμε αυτόν τον κόσμο. Ξεκινούσε λοιπόν, αυτό δείχνει ακριβώς και τις διάφορες έτσι, ποικιλίες που έχει η δημόσια λαογραφία μέσα, τις ποικιλίες επιστημόνων προσεγγίσεων που συγκεντρώνει. Και δείχνει ακριβώς αυτό ότι η δημόσια λαογραφία σε αυτή τη συνεκδοχή έχει την έννοια της αλλαγής ίσως και της κατάστασης προς όφελος βέβαια των ανθρώπων που υφίστανται την καταπίεση και όλα αυτά τα οποία και τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και να θυμηθούμε και το δικό μας ένα μεγάλο έτσι, παιδαγωγό φιλόσοφο και κριτικό του πολιτισμού, ο Δημήτρης Γλινός, ο οποίος πολύ πρώιμα ασχολήθηκε με αυτά τα οποία αργότερα οι λεγόμενες μνημονικές σπουδές θα τα αναπτύξουν και θα τα παρουσιάσουν. Ο ίδιος σε πολύ πρώιμη εποχή αναφέρθηκε σε αυτά τα ζητήματα και έλεγε ότι εάν η θέα δεν μετατρέπεται σε βούληση, αναφερόμενος αν θυμάμαι καλά, στον σοφιστή, που εκεί έχει κάποιους στοχασμούς για τη θέση των ανθρωπιστικών επιστημών στην σύγχρονη κοινωνία και έλεγε ότι αν η θέα δεν μετατρέπεται σε βούληση, τότε ποιος ο λόγος για μια θεωρητική ομφαλοσκοπία. Μπράβο. Αυτά. Με ενθαρρύνει το γεγονός ότι δεν βλέπω να σταματάνε οι συνδέσεις για να δώσουμε μια έτσι, παράτηση, αλλά όχι πολύ μεγάλη βέβαια. Στην ωραία αυτή συζήτηση. Το λόγο έχει ο Γιώργος Κούζας και μετά ο Πάρης Ποτηρόπουλος, ο οποίος καθώς είναι ο host της συζήτησης, δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι και να ζητήσει το λόγο. Και μου στείλε μήνυμα. Οπότε, Γιώργο και μετά ο Πάρης. Λοιπόν, τόση ώρα που περίμενα,
Θυμήθηκα τα νιάτα μου όταν σπουδάζαμε κλασική φιλολογία στα λατινικά. Έλεγε λοιπόν στη ρητορική ότι όποιος μιλάει τελευταίος είναι τυχερός, διότι έχουν όλοι οι άλλοι εξαντληθεί και μπορεί να πει τα περισσότερα. Άσε που δεν θα έχει και αντίλογο. Κόλπο ήταν που μου δεν ήταν. Δεν ήταν κόλπο, κυρία Λιδάκη, κυρίες προηγούνται. Χάρηκα εδώ, έτσι ένα αστείο έκανα. Χάρηκα πολύ που είδα και πάλι τους ερευνητές του Κέντρου Λαογραφίας και την κυρία Χρυσού, την κυρία Λιδάκη και την παλιά διευθύντρια του Κέντρου, την κυρία Καμιλάκη, η οποία εκτός από το επιστημονικό άνοιγμα του Κέντρου, άνοιξε και το Κέντρο και στη σχέση του με την κοινωνία, έτσι, με όλες αυτές τις σειρές που έκανε του τοπικού πολιτισμού και αυτό οφείλουμε να το πούμε. Λοιπόν, έχω διάφορα πράγματα σημειώσει, δεν θα τα πω όλα. Συγχαρητήρια στον Γιώργο Τοβοζίκα, πάντοτε γοητευτικός ομιλητής και με πλούσιο θεωρητικό λόγο και έχει και ένα χάρισμα. Ενώ στο λόγο του ενθικεύονται πολλά θεωρητικά σχήματα, δεν συσκοτίζει όπως έχει γίνει της μόδας, να την ακούς κάποιος να μην καταλαβαίνεις τι λέει, ξεκαθαρίζει ο λόγος του, παρόλο που είναι λόγος έτσι αρκετά θεωρητικός σε πολλά σημεία. Λοιπόν, έχω απλώς επισημάνει κάποια πράγματα. Να πω ότι και εμείς στη Φιλοσοφική Σχολή έχουμε από την επόμενη χρονιά, μάλλον από το αιρινό εξάμηνο, θα ξεκινήσουν δύο μεταπτυχιακά. Το ένα θα λέγεται Λαογραφία και Πολιτιστική Διαχείριση, που θα έχει μέσα και μαθήματα και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς και δημόσιας ιστορίας. Είναι ένα πρόγραμμα διατιμηματικό και διιδρυματικό, για το οποίο θα ενημερωθείτε και εσείς. Και βέβαια έχουμε και ένα άλλο μεταπτυχιακό που θα λειτουργήσει, Λαογραφία και φιλολογική λαογραφία, στο πούμε έτσι, λαογραφία και λογοτεχνία. Απλώς θέλω να πω για τον όρο δημόσια λαογραφία, δεν πρέπει να μας φοβίζει. Δηλαδή, εγώ κάποτε, όταν ήμουν νέος, πριν 20 χρόνια στο πρώτο έτος, ας πούμε, είχα πάει και είχα γνωρίσει τον Δημήτριο Λουκάτο, ήταν στο 2000, ας πούμε, λίγο πριν αποχωρήσει από την λαογραφική εταιρεία. Και μου είχε πει, δεν ξέρω Γιώργο, θα τον είχες γνωρίσει κι εσύ, μου είχε πει, εγώ όταν μίλησα για αστική λαογραφία στην αρχή στην Ελλάδα, με αποδοκιμάσανε. Λοιπόν, θέλω να πω και φανταστείτε από τότε, από τα σύγχρονα λαογραφικά από το 1963, πόσο μιλάμε για αστική λαογραφία, για κοινωνική λαογραφία, για ψηφιακή λαογραφία. Δεν πρέπει λοιπόν αυτοί οι όροι να μας δημιουργούν έτσι, ξέρω εγώ, να έχουμε κάπως επιφυλάκες. Η επιστήμη εξελίσσεται. Έτσι, καθώς έβλεπα αυτά τα προγράμματα του Γιώργου και επειδή είναι και κάποιοι φοιτητές μας εδώ από τη σχολή, να σας πω το πόσο, και σε σχέση με αυτό που είπε και ο κύριος Νάκας πριν, έτσι, κάποιες παρατηρήσεις, το πόσο πολύ τα νέα τα παιδιά θέλουν να κάνουν εργασίες για το αρχείο που έχουν σχέση με τους πολιτισμούς της πόλης. Δηλαδή, συλλέγουν πάρα πολλούς αστικούς θρύλους, ιστορίες, τοπικές ιστορίες από την Καλυθέα, από τη Νέα Σμύρνη, ας πούμε, κτλ. Έχουν τεράστιο ενδιαφέρον τα παιδιά, νέοι φιλόλογοι, που τους ενδιαφέρει αυτές τις σύγχρονες μορφές προφορικότητας. Και βέβαια κάνουν και άλλες εργασίες για μετανάστες στην πόλη, για διάφορα άλλα φαινόμενα. Να πω δε ότι αυτή έτσι, η πολυπολιτισμική οπτική δεν είναι κάτι μια κατάκτηση της λαογραφίας τωρινή. Δηλαδή, αν πάμε στο λαογραφικό αρχείο και μουσείο, θα δούμε ότι επί Σπυριδάκη, του παλιού διευθυντή του ΚΕΛ, νομίζω, κύριε Καραμανέ, τότε, ο πρώτος διευθυντής του ΚΕΛ δεν ήταν λαογραφικό αρχείο τότε που ήταν ο Σπυριδάκης, είχε μετονομαστεί εκείνη την περίοδο. Με το ονομάστηκε. Η αρχή της θητείας του, το μέσο, να το πούμε. Στο μέσο έγινε και. Με το ονομάστηκε. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει βέβαια πολύ νωρίτερα ο Σπυριδάκης. Ναι, βέβαια. Συνέχισε και ως κέντρο λαογραφίας στο 1969, οπότε ήταν λαογραφικό αρχείο κυρίως. Δηλαδή, στην αρχή ήταν διευθυντής, ήταν λαογραφικό αρχείο. Πάντως, στη φιλοσοφική είχε πάρα πολλές εργασίες, επειδή γράφω μια σχετική εργασία φοιτητών, από την πόλη. Τα Κάλαντα στην Αιώλου, στην Ερμού, διάφορα άλλα θέματα για τη Μίκη, ας πούμε, και τα λοιπά. Δηλαδή, προέτρεπε τα παιδιά τη δεκαετία του 60 να ασχοληθούν με τον πολιτισμό της πόλης. Και ακόμα και σήμερα οι φοιτητές θέλουν πάρα πολύ. Και βέβαια, επειδή είπες και για τον Λουκόπουλο Γιώργο και τη Μέλπο Μερλιέ, να πω αυτές τις μεγάλες μορφές της ελληνικής λαογραφίας, εξωακαδημαϊκές, εξωπανεπιστημιακές, όπως θέλετε πείτε, αλλά να πούμε και το εξής, ήταν οι πρώτοι που κάνανε επιτόπια έρευνα στον αστικό χώρο. Ο Λουκόπουλος μαζί με τη Μερλιέ, αν δει κανείς το βιβλιαράκι πώς ιδρύθηκε και λειτουργήσε το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ήταν οι πρώτοι που κάνανε έρευνα στους πρόσφυγες στο Δουργούτι, στον Πειραιά, στην Κοκκινιά τότε, για να συλλέξουν μαρτυρίες. Και ένα τελευταίο να πω με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Νάκας. Συμφωνώ, επειδή είμαι και φιλόλογος,
Υπάρχουν και κάποια πράγματα, ξέρετε, και εμείς στη λαογραφία και στις κοινωνικές επιστήμες έχουμε επηρεαστεί πολύ από το θετικισμό, από μετρήσιμα στοιχεία, να τα κάνουμε όλα μεθοδολογικά στο σωστά κτλ. Και εγώ έχω επηρεαστεί πολλές φορές. Ήταν αυτό που έλεγε παλιά ο Λουκάτος, πήραμε μαθηματικές μεθόδους, έγραφε στον τόμο 38 της λαογραφίας, τον τελευταίο που πρόλαβε, που επιμελήθηκε. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα, δηλαδή η ποιητικότητα του λαϊκού πολιτισμού, άλλα στοιχεία όπως είναι τα συναισθήματα, η διυποκειμενική πρόσληψη, τα οποία δεν μπορούμε αυτά τα στοιχεία να τα βλέπουμε μόνο μέσα στο πλαίσιο του θετικισμού. Μην ξεχνάτε ότι ακόμα και εσείς στην Ακαδημία είστε στην τάξη των γραμμάτων και των καλών τεχνών. Έχουμε σχέση δηλαδή και με άλλα θέματα, τα οποία δεν είναι έτσι, ας το πω, μετρήσιμα μέσα σε ένα πλαίσιο, όπως θέλετε πείτε, των καπιταλιστικών δομών, καπιταλιστικής αντίληψης, έτσι, των επιστημών. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω, ελπίζω μην σας κούρασα. Έτσι, πώς παρατηρήσεις, σκέψεις πάνω σε αυτά που είπε ο Γιώργος ο Βοζίκας. Συγχαρητήρια και πάλι στο Γιώργο και στο Κέντρο Λαογραφίας. Και βέβαια, συγχαρητήρια και σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες σας που κάνετε εν μέσω πανδημίας. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Τώρα να πάρει το λόγο Πάρης, νομίζω. Καλησπέρα και από μένα και πάλι. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο τόσο για την παρουσίασή του, όσο και για το ότι η παρουσίασή του ήταν ένωση για να γίνει όλη αυτή η ωραία συζήτηση, που μάλλον την είχαμε ανάγκη. Και αυτό φαίνεται συνολικά από τις παρουσιάσεις που κάνουμε, ότι έχουμε ανάγκη το να συζητάμε, όχι μεταξύ μας, το κάνουμε στο κέντρο εμείς, ενώ με τους συναδέλφους, τους φίλους στην ευρύτερη κοινότητα. Δύο πολύ σύντομα πράγματα. Το πρώτο, με αφορμή αυτό που είπε η κυρία Τζανουδάκη, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω και εγώ τον Άγιο Στέφανο, από παιδί πηγαίνω εκεί, έρχεται να δέσει απόλυτα με αυτό που, για το οποίο μίλησε ο Γιώργος Βοζίκας και αναφέρθηκε μετά και η Άννα Ελιδάκη για την τοπικότητα, αναφέρθηκε η Άννα και ο Γιώργος Βοζίκας για τον αστικό χώρο που είναι δυναμικός, μετασχηματίζεται, αλλάζει. Ο Γιώργος τον έχει μελετήσει και μπορεί να τα πει καλύτερα από μένα. Αυτό ακριβώς παρατηρούμε και στον Άγιο Στέφανο. Ο Άγιος Στέφανος ήταν ένα χωριό της Αττικής πριν από 100 χρόνια, με λίγες εκατοντάδες κατοίκους αρβανίτες. Εγώ σαν παιδί θυμάμαι μια μέρα αρβανίτικα. Εγκαταστάθηκαν εκεί οι πρόσφυγες στα περίχωρα του Αγίου Στεφάνου, στο συνοικισμό ποντίων κτλ. Και εγώ πρόσφυγα σήμερα, για αυτό τα ξέρω, είχαν συγγενείς εκεί σπίτι. Απέκτησε και άλλο χαρακτήρα και σιγά σιγά, όπως πολύ εύστοχα λέει και στις εργασίες του Γιώργος μιλώντας για τον αστικό χώρο, έτσι μετασχηματίζεται, αλλάζει συνεχώς, γιατί ακριβώς δεν είναι στατικό το αντικείμενο που μελετάμε, αν θέλετε, σε τελική ανάλυση, όπως πολύ σωστά είπε και η Άννα μιλώντας. Έτσι μετασχηματίζεται, αλλάζει, γι' αυτό και είμαστε τυχεροί, μπορούμε συνέχεια να ανανεώνουμε το ενδιαφέρον μας και να βρίσκουμε καινούργια πράγματα να μελετάμε. Αυτό το σύντομο σχόλιο με αφορμή την παρατήρηση της κυρία Τζανουδάκη. Το δεύτερο, και με αυτό τελειώνω, με αφορμή την όλη συζήτηση για τη δημόσια λαογραφία, δύο πράγματα. Η λαογραφία είναι από την αρχή παρεμβατική, δημόσια, έχει ένα δημόσιο ρόλο, ανεξάρτητα αν το κρίνουμε θετικό ή αρνητικό κτλ. Ανάλογα το ιστορικό πλαίσιο στον οποίο γίνεται. Οπότε εκ των πραγμάτων είναι δημόσια από τη γέννησή της. Και το έχω ξαναπεί και αλλού και το συζητάμε και στο Κέντρο Λαογραφίας πολύ συχνά. Εγώ λέω ότι είναι και δημοκρατική, με το καλό και το κακό που μπορεί να περικλεί αυτή η λέξη. Δηλαδή, λαογράφοι δηλώνουν όλοι. Για τη λαογραφία μπορούν να μιλάνε όλοι και να έχουν ισχυρή άποψη, ισχυρότερη στη συζήτηση και από τους επιστήμονες, λαογράφους κτλ. Οπότε, αν θέλετε, αυτό δείχνει και το δυναμισμό της και την πολυμορφία της και με τα θετικά και τα αρνητικά που πολύ εύστοχα αναλύθηκαν προηγουμένως. Αυτά πολύ σύντομα και ευχαριστώ και πάλι τον Γιώργο. Ευχαριστούμε Πάρη. Πράγματι, αυτό είναι ίσως αυτό που σώζει αυτό το επιστημονικό μας πεδίο και από την εμπειρία του ερευνητικού μας κέντρου. Είναι
πολύ έτσι, εμείς βέβαια το λέμε μεταξύ μας συνεχώς, βλέποντας το δυναμισμό αυτής της σειράς, της εκδοτικής, της πηγές του λαϊκού πολιτισμού, και χαίρομαι που σήμερα έθιξε το ζήτημα ένας συνάδελφος που δεν είναι στο κέντρο λαογραφίας, γιατί εμείς, εν πάση περιπτώσει, ζούμε μέσα στην εξέλιξη του ερευνητικού κέντρου. Οι πηγές του λαϊκού πολιτισμού είναι, επειδή είναι μια σειρά που στηρίζεται στις πρωτοβουλίες πρωτίστως των τοπικών κοινωνιών και των δημοτικών, των δημοτικών οργανισμών και των συσσωματώσεων, αλλά και της κοινωνίας, θα έλεγα, των πολιτών. Είναι αυτό που έχει με όλες έτσι τις ιδιαιτερότητές της, της σειράς και τα προβλήματα, αν θέλετε, έχει έναν εξαίρετο δυναμισμό. Και αυτό δείχνει πόσο δυναμική είναι αυτή η σχέση, η αλληλεπίδραση, αν θέλετε, ανάμεσα σε ένα δημόσιο ερευνητικό κέντρο, σε ένα δημόσιο εθνολογικό λαογραφικό αρχείο και στις τοπικές κοινωνίες. Η έννοια, βέβαια, της τοπικότητας αναδεικνύεται σε κάθε περίπτωση ως έννοια κλειδί, και την έχουμε τόσες φορές αναπτύξει και στο εγχειρίδιο που γράψαν κάποιοι συνάδελφοι για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και σε άρθρα της επιτηρήτας, αλλά και στα προγράμματα, τα πολλά επιμέρους προγράμματα και που πολλοί συνάδελφοι έτσι υπηρετούν. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος ως ομιλητής αν θέλει να κλείσει τη σημερινή εκδήλωση, και νομίζω ότι έχοντας συμπληρώσει ήδη 2 ολόκληρες ώρες στην πλατφόρμα, νομίζω ότι μπορούμε έτσι να κλείσουμε σιγά σιγά. Από τη μεριά μου θέλω απλώς να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες ακροατές και τους και αυτούς που υπέβαλαν ερωτήσεις, παρενέβησαν κατά διάρκεια της συζήτησης. Χαίρομαι πολύ που η ανακοίνωση έγινε αφορμή για να γίνει αυτός ο πολύ, πιστεύω, γόνιμος διάλογος πάνω σε αυτό το θέμα, και δείχνει ακριβώς ότι το ζήτημα αυτό είναι να απασχολεί τους λαογράφους, και από ό,τι φαίνεται μπορεί να θα απασχολεί για καιρό, και ίσως να γίνει, όπως είπαμε, και μια αφορμή για να γίνει και αυτό το συνέδριο, το οποίο για τη δημόσια λογογραφία. Και πάλι ευχαριστίες πολλές. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε σε όλους που για τη συμμετοχή σας και την παρακολούθηση ως το τέλος των συζητήσεων, και ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια, τα οποία αποτυπώνονται στο chat. Να βρεθούμε διαδικτυακά. Ελπίζω να πολύ σύντομα να επιστρέψουμε στις γνωστές έτσι εκδηλώσεις στο κτίριο στο μέγαρο της Ακαδημίας. Βλέπω εδώ πέρα και κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις στο chat, κολακευτικές μάλλον. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το μέλλον θα είναι υβριδικό, γιατί δίνει τη δυνατότητα, οι πλατφόρμες οι ψηφιακές δίνουν τη δυνατότητα να πάρουν το λόγο και να συζητήσουμε και με πολλούς ανθρώπους από διάφορα μέρη της Ελλάδας ή και έξω από την Ελλάδα, και που ο τρόπος που γνωρίζαμε ως τώρα δεν έδινε αυτή τη δυνατότητα. Και να θυμίσω την επόμενη έτσι ομιλία σε 14 περίπου ημέρες, την Τρίτη αυτή φορά, 22 Ιουνίου, η κυρία Καραπηδάκη θα μας μιλήσει για κάποια αντικείμενα της μουσιακής συλλογής του κέντρου, τη σχέση τους με την εθνογραφία και τις ποικίλες έτσι διαστάσεις που έχουν αυτά τα μουσιακά αντικείμενα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Είστε καλά. Οπότε κάπου εδώ σταματάει και η καταγραφή, έτσι να ενημερώσω.
Ωραία. Καληνύχτα, καλό βράδυ. Καληνύχτα, Κολίτσα.